Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5η 10 Δεκεμβρίου σήμερα και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Σε υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι διανύουμε την 5η εβδομάδα του lockdown, παραμένουν οι νέες διαγνώσεις κορονοϊού στη χώρα και οι θάνατοι σε ημερήσια βάση. Ενώ μια σταθεροποίηση σε υψηλά όμως επίπεδα παρουσιάζει και ο αριθμός των διασωληνωμένων. Σε ό,τι αφορά την Ήπειρο, το τελευταίο 24ωρο είχαμε 12 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 7 στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, αρκετά λιγότερα σε σχέση με τα 20 που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη. Σταθερά υψηλά παραμένουν τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΗ να ανακοινώνει τετραψήφιο ρυθμό κρούσματων, παρά το γεγονός ότι πλησιάζουμε στο τέλος της 5ης εβδομάδας του lockdown. Παράλληλα, υψηλός είναι και ο αριθμός των θανάτων, τη στιγμή που οι διασωληνωμένοι παραμένουν σταθεροί. Αναλυτικότερο, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 1.534 νέα κρούσματα του νέου ιού στην χώρα, με τον συνολικό αριθμό από την αρχή της πανδημίας να ανέρχεται πλέον στις 121.253. Επιπλέον, 571 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, με την διάμεση ηλικία τους στα 66 έτη. Το 76,7% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα, είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω, ενώ 697 έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε 81 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους και 3.370 θανάτους συνολικά στη χώρα από την αρχή της πανδημίας. Η διάμεση ηλικία των θανάτων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία 70 ετών και άνω. 12 είναι τα νέα κρούσματα του τελευταίου 24ωρου σε όλη την περιφέρεια Ηπείρου. Σύμφωνα με την γεωγραφική κατανομή, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 3 νέα κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα της Άρτας, 1 στην περιφερειακή ενότητα της Θεσπρωτείας, 7 στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων και 1 στην περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας. Στο μεταξύ, αρνητικά στον κορονοϊό ήταν τα rapid test που έγιναν στους εργαζόμενους του Δήμου Δοδόνη το πρωί της 5ης. Συνολικά διενεργήθηκαν 88 rapid test και όλα βρέθηκαν αρνητικά. Τους ελέγχους διενήργησαν 3 κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοδόνης. Στη διάρκεια περίπου 3 ωρών ελέγχθηκε όλο το προσωπικό του Δήμου Δοδόνης και των νομικών προσώπων και δομών. Τη Δευτέρα, στο μεταξύ, θα πραγματοποιηθούν rapid test μέσα στα αυτοκίνητα στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, από την περιφέρεια Ηπείρου με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τις κινητές ομάδες υγείας και την ΕΚΤΗ ΥΠΕ. Η έλεγχη ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού μέσα από αυτοκίνητο στην πόλη των Ιωαννίνων θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία, απέναντι από το διοικητήριο της περιφέρειας και στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το Δημαρχείο. Η λήψη των δειγμάτων θα γίνεται εντός των αυτοκινήτων, στα οποία θα επιβαίνουν το πολύ έως 2 άτομα, εκτός αν πρόκειται για μέλη ίδιων οικογενειών, και η ενημέρωση των αρνητικών θα γίνει μέσω μηνύματος. Επισημαίνεται ότι για την λήψη δείγματος είναι απαραίτητος ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Για την μετακίνηση θα πρέπει να αποστέλλετε μήνυμα στο 13033 με τον κωδικό 1 ή να χρησιμοποιείτε έγγραφη βεβαίωση, επίσης με κωδικό 1, μετάφαση για λόγους. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας στο σημείο ελέγχου θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχείας Ιωαννίνων. Τέλος, ο Δήμος Αρταίων, σε συνέχεια των δράσεων που έχει αναπτύξει όλο το τελευταίο διάστημα για την πρόληψη και περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, απευθύνεται με έγγραφό του και νέο αίτημα στον υπεύθυνο φορέα για τη διαχείριση της πανδημίας, στον ΕΟΔΗ, για τη διενέργεια επιπλέον δειγματοληψιών, rapid test σε δομές, χώρους εργασίας, δημόσιες υπηρεσίες, πολίτες με τυχαία λήψη, εργάτες γης και όπου αλλού κρίνει ο φορέας ότι είναι σκόπιμο. Σημειώνεται πως αποτέλεσμα της συνεχούς επικοινωνίας του Δήμου με τον ΕΟΔΗ και την παρότρινση του Δήμου για διενέργεια πολλών και επαναλαμβανόμενων τεστ, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα και άρα χρόνος αντίδρασης αν προκύψει ανάγκη, είναι τα drive-through test που πρόκειται να γίνουν το Σάββατο και την Κυριακή στο εκθεσιακό κέντρο Κώστας Βάγιας. Οι έλεγχοι και τις 2 ημέρες, και το Σάββατο και την Κυριακή, στο εκθεσιακό κέντρο της Άρτας θα γίνουν από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σε συνεργασία του ΕΟΔΗ με το Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας, το Τμήμα Τροχείας Άρτας και τον Δήμο Αρταίων.
Αύριο τέλος αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το άνοιγμα του λιανεμπορίου τις επόμενες ημέρες και συνεπώς το πώς θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Το απόγευμα ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, οι ειδικοί συμφώνησαν ότι προέχει διασφάλιση της πτωτικής πορείας της επιδημιολογικής καμπύλης και η αποσυμπίεση των νοσοκομείων τη στιγμή που το lockdown αναμένεται να διατηρηθεί ως τις 7 Ιανουαρίου. Παράλληλα, όπως υπογράμμισαν με γνώμονα τη δημόσια υγεία και τον στόχο για έξοδο από το δεύτερο κύμα της πανδημίας, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε στην κυβέρνηση να ανοίξουν συγκεκριμένοι κλάδοι, οι οποίοι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν έχουν συμβάλει στη διασπορά του ιού. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε η επαναλειτουργία των κομμωτηρίων και των βιβλιοπωλείων από το Σάββατο. Όσο για τα εμπορικά καταστήματα, θα είναι κλειστά για τους καταναλωτές, θα ισχύσει το μέτρο της παραγγελίας εκ των προτέρων και εξ αποστάσεως και παραλαβή εκτός του καταστήματος, στην είσοδό του, όπου και θα γίνεται η πληρωμή ή θα έχει προπληρωθεί κατά την παραγγελία. Μία μέθοδος που έχει γίνει γνωστή ως click away. Άρα δεν θα μπορούν οι καταναλωτές να εισέρχονται στα καταστήματα, να βλέπουν τα προϊόντα, να τα δοκιμάζουν και να βρίσκονται γενικότερα εντός του χώρου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ανοίξουν και τα εμπορικά κέντρα. Έτσι αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς της κυβέρνησης που θα γίνουν αύριο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, με την κυβέρνηση να έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο πώς θα υιοθετήσει τις εισηγήσεις των ειδικών. Μεγάλη λοιπόν παραμένει η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως στις μονάδες εντατικής θεραπείας, κάτι που αποτελεί και την κυριότερη αιτία για την οποία δεν έρεται το lockdown και έτσι παραμένει ο προβληματισμός των ειδικών επιστημόνων για τα επόμενα βήματα ως προς το άνοιγμα της αγοράς. Η κατάσταση αυτή δεν επιδέχεται κανέναν εφησυχασμό, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κατά την χθεσινή ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας. Υπό πίεση εξακολουθεί να βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας σε ολόκληρη την χώρα και ιδιαίτερα στους επιβαρημένους νομούς, γεγονός που απαιτεί συνέχιση της στήρισης των μέτρων αυτοπροστασίας και αυτοπεριορισμού, όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των πολιτών για τον COVID την Τετάρτη. Ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά με γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών και την περαιτέρω αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στις τελευταίες τρεις μέρες, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι περίπου ίσες με τα εισιτήρια. Δηλαδή, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ που έχουν δεχτεί όλη αυτή τη μεγάλη πίεση, μόλις μετά από 5 εβδομάδες lockdown, παρουσιάζουν ίσες εισαγωγές με εισιτήρια. Και οι ΜΕΘ παρουσιάζουν μικρή σταθεροποίηση. Έχουν ποσοστά κάλυψης 83% στην επικράτεια, 77% στην Αττική και 91% στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, θέλω να καταλάβετε με έναν απλό τρόπο ποια είναι η κατάσταση την οποία βιώνουμε. Μετά από 5 εβδομάδες lockdown και με πολύ μεγάλες προσπάθειες που αναγνωρίζονται ότι έχει κάνει η ελληνική κοινωνία και μια πολύ μεγάλη μάχη που έχουν δώσει οι υγειονομικοί μας, γιατροί, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό κλπ. 5 εβδομάδες lockdown. Η Αττική έχει κατηλημμένες το 77% των ΜΕΘ της και η Θεσσαλονίκη το 91%. Αν είναι τα νοσοκομεία μας γεμάτα και η ΜΕΘ επίσης, μπορεί να συνυπολογίσει κανείς αν πράγματι, όπως λένε οι επιστήμονές μας, υπάρξει τρίτο κύμα. Η κινητικότητα δυστυχώς έχει επιδείξει μικρή αυξητική τάση παρά το lockdown. Αν υποθέσουμε ότι προχωράμε σε μια περαιτέρω χαλάρωση, στις επόμενες μέρες, αν οι δείκτες δεν πέσουν οι επιδημιολογικοί ή δεν μειωθούν οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία μας. Το ερώτημα το οποίο τίθεται και είναι ένα ερώτημα απλό και σκληρό όμως, είναι πού νοσηλεύει κανείς τους συμπολίτες του, είναι πώς μπορεί να βρει κάποιος ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας, αν και εφόσον ξανααυξηθούν τα κρούσματα και μάλιστα ραγδαία μετά από μια χαλάρωση. Το λέω αυτό γιατί ο μέσος όρος παραμονής ενός ασθενούς σε ΜΕΘ είναι 15 ημέρες. Και ο μέσος όρος διασωλήνωσης στην Ελλάδα είναι 10 με 11 μέρες. Και αυτά είναι τα σκληρά στοιχεία των νοσοκομείων μας και του ΕΣΥ, τα οποία θα πρέπει να μας κάνουν να αναρωτιούνται όλους αυτές τις μέρες, τις γιορτινές που πλησιάζουν. Αν θα αντέξουμε ως κοινωνία και ως Ελλάδα, ως χώρα, ως άνθρωποι, ως πολίτες και θα στηρίξουμε με αλληλεγγύη τους συνανθρώπους μας σε αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνουν και θα προστατεύσουμε τους πιο μεγάλους σε ηλικία ή αν θα συμπεριφερθούμε ανεύθυνα και θα κοιτάξουμε και θα υπολογίσουμε μόνο καθένας τον εαυτό του και το ατομικό συμφέρον. Το λέω αυτό με πολύ μεγάλο σεβασμό στην πίεση που δέχονται οι Έλληνες, στην οικονομική, με πολύ μεγάλο σεβασμό στην αγωνία της αγοράς,
στην αγωνία και αβεβαιότητα της μέσης ελληνικής οικογένειας, με πολύ μεγάλο σεβασμό και ταπεινά απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον, λέγοντας βέβαια παράλληλα ότι υπάρχει η μέρημνα της οργανωμένης πολιτείας, της διακυβέρνησης, της κυβέρνησης της χώρας, πρωθυπουργού και όλων μας, έτσι ώστε να στηριχθούν όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας σε αυτή την πολύ δύσκολη και μεγάλη δοκιμασία. Μιλάω για τους παππούδες και τις γιαγιάδες, ξέρετε, γιατί πλησιάζουν γιορτές και γιατί η εικόνα που είναι φυσιολογική στη μέση ελληνική οικογένεια του να αγκαλιάζει ένα παιδί τους γονείς και οι γονείς τους παππούδες και να ανταλλάσσουν δώρα, ενώ είναι ό,τι πιο γλυκό, ό,τι πιο ανθρώπινο και ό,τι πιο φυσιολογικό μπορεί να υπάρχει στον κόσμο, δεν μπορεί να γίνει σε αυτές τις γιορτές. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος δυστυχώς να υπάρχει μετάδοση εντός της οικίας μας. Ήθελα να παρακαλέσω και να το πω με όλη τη δύναμη της φωνής μου, ότι είναι διαφορετικά αυτά τα Χριστούγεννα. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην σύσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους των κομμάτων, ώστε να τους ενημερώσει για την εθνική στρατηγική για τον εμβολιασμό, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα τεράστιο υγειονομικό εγχείρημα, το μεγαλύτερο που έχει οργανώσει ποτέ η χώρα και αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι κομματική. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι κυβερνητική. Αυτή η προσπάθεια, αυτή η εκστρατεία εμβολιασμού είναι εθνική. Περιλαμβάνει όλα τα κόμματα. Περιλαμβάνει και θα συμμετάσχει η τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δευτέρου βαθμού. Περιλαμβάνει την ελληνική εκκλησία. Θα στηρίξει και θα συμμετάσχει στην προσπάθεια. Τους ιατρικούς συλλόγους, τους φαρμακευτικούς συλλόγους, τα εμπορικά επιμελητήρια, τα επαγγελματικά, τα επιστημονικά επιμελητήρια. Περιλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους. Περιλαμβάνει πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, συνδικαλιστικούς φορείς, ΜΚΟ. Περιλαμβάνει όλη τη διάθεση της ελληνικής κοινωνίας, στην οποία πρέπει να περάσει πληροφορία ή επιστημονική για τον εμβολιασμό, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει, για την ασφάλεια των εμβολίων. Πρέπει να φτάσει η πληροφορία αυτή μέχρι το τελευταίο χωριό, το τελευταίο κάτοικο της χώρας. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και όλους αυτούς τους φορείς που τις επόμενες μέρες, τη μία μέρα πίσω από την άλλη, θα συναντήσουμε, θα μιλήσουμε, θα ξεδιπλώσουμε αυτή την εθνική εκστρατεία εμβολιασμού και θα τους ζητήσουμε να γίνουν κήρυκες, φορείς και να μεταδώσουν τα σωστά μηνύματα, τα μηνύματα της ασφάλειας, σωστού εμβολιασμού, τα μηνύματα του πώς μπορεί να δημιουργηθεί ανοσία εξ αυτού, το πώς μπορεί να προχωρήσουμε ως κοινωνία και να βοηθήσουμε και την οικονομία να επανακάμψει μέσα από την ανοσία που θα χτιστεί από τα εμβόλια. Και όλη αυτή η προσπάθεια θα γίνει μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα, θα συνεχιστεί και αφού έρθουν τα πρώτα εμβόλια, καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Έχει υποχρέωση η ελληνική πολιτεία και δικαίωμα ο Έλληνας πολίτης να ενημερωθεί σωστά. Θα το κάνουμε με διαφάνεια, θα το κάνουμε με εντυμότητα, θα το κάνουμε με καθαρότητα και με όλα τα στοιχεία. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω για να κλείσω είναι ότι αυτό που είναι ένα μήνυμα ελπίδας και έρχεται, δεν είναι μακριά, και γι' αυτό ζητάω λίγο ακόμα κουράγιο και υπομονή, προβληματισμός για τα στοιχεία τα οποία ακούσατε, κουράγιο και υπομονή και ελπίδα για αυτό το οποίο έρχεται. Ζητάω παρακαλώ πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια του εμβολιασμού να γίνει μαζί με την τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, μαζί με τους κανόνες της δημόσιας υγείας, μαζί με την προσπάθεια όλων μας να προστατεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς που αγαπάμε. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα αλληλεγγύης, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ανθρωπιάς, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα συναισθήματος, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που οι κάτοικοί της έχουν φιλότιμο και έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτή η λέξη για τους Έλληνες και ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει, γιατί θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί, γιατί όλοι έχουν συναισθανθεί, είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι αυτή η προσπάθεια, η εθνική προσπάθεια, η εθνική εκστρατεία εμβολιασμού μας αφορά όλους, να συμμετέχουμε όλοι, θα οδηγήσει στο να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ιερό, είναι ένα μήνυμα για την αξία της δημόσιας υγείας και για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ένα πρώτο σχέδιο που υπάρχει σε ό,τι αφορά την περιοχή μας και συγκεκριμένα την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, αναμένεται να λειτουργήσουν 20 εμβολιαστικά κέντρα.
Έτσι, σε εμβολιαστικά κέντρα αναμένεται να μετατραπούν, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα 7 κέντρα υγείας Ιωαννίνων, Πραμάντων, Δελβινακίου, Βουτσαρά, Μετσόβου, Κόνιτσας και Δερβίζιανων, καθώς και οι 6 τοπικές ομάδες υγείας Ιωαννίνων, ενώ τα άλλα 7 εμβολιαστικά κέντρα θα γίνουν σε περιφερειακά ιατρεία περιοχών με μεγάλο πληθυσμό, όπως η Ελεούσα, ο Κατσικάς και η Κρανούλα. Υπενθυμίζεται ότι σε ολόκληρη την χώρα θα λειτουργήσουν 1018 εμβολιαστικά κέντρα, εκ των οποίων τα 176 στην 6η υγειονομική περιφέρεια, στην οποία ανήκει και η Ήπειρος. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την υγειονομική κατάσταση στην περιοχή μας. Την έκκληση που έκανε για μία ακόμη φορά ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τα μέτρα, γιατί παραμένει η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα μείνουμε στο θέμα, στην πίεση δηλαδή που εξακολουθεί να δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως στις επιβαρημένες περιοχές. Εδώ τα πράγματα στη δική μας περιοχή είναι καλύτερα. Θα τα δούμε όλα αυτά, έτσι, γιατί μέσα σε όλα αυτά έρχονται και άλλα διάφορα βάρος των εργαζομένων στην υγεία. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Γενικό Σύμβουλο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Χρήστο Γιωτόπουλο. Κύριε Γιωτόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Γιωτόπουλε, σίγουρα μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που απασχολεί και την χώρα μας η πανδημία, το υγειονομικό προσωπικό σίγουρα είναι και κουρασμένο, και σωματικά αν θέλετε και ψυχολογικά. Την ίδια ώρα όμως, παρά αυτή την κούραση, δεν σταματά να προσφέρει τις υπηρεσίες στους ασθενείς. Και αυτό νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που θα έρθουν μέσα σε ένα νοσοκομείο όλο αυτό το χρονικό διάστημα για οποιοσδήποτε υπηρεσίες υγείας. Θα αρχίσω με το αισιόδοξο που λέτε, ότι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι, όλοι οι κλάδοι του νοσοκομείου, γιατί δεν μπορώ να αφαιρέσω κανέναν, γιατί ο ένας κλάδος είναι συμπληρωματικός του άλλου, γιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές, καθαρίστριες, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, παρά τις μεγάλες συλλήψεις που έχουμε, είναι στην πρώτη γραμμή, περιθάλπτουμε όλους τους ασθενείς. Δεν υπάρχει κανένας χρήστης υγείας που να έχει έρθει στο νοσοκομείο και να μην έχει περιθαλπτεί. Βεβαίως είναι αυτό που είπατε και πριν, ότι το υγειονομικό προσωπικό είναι πια αποδεκατισμένο. Είναι πια, και θα σας πω γιατί παρακάτω είναι αποδεκατισμένο, είναι κουρασμένο και ψυχολογικά αλλά και σωματικά. Όλα αυτά δείχνουν ότι κρατάμε καλά, αλλά μόνο στο φιλότιμο των συναδέλφων εργαζομένων όλων των κλάδων των νοσοκομείων, καθώς θα έλεγα και των προνοιακών ιδρυμάτων, που πραγματικά, εκτός από μερικά ιδιωτικά όπως είναι στην Αθήνα και εδώ και αλλού, που δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα, η πρόνοια, φυσικά και είχαμε και ένα θάνατο στην πρόνοια στην Αθήνα σε ένα γυροκομείο, κρατάνε καλά και περιθάλπτουν πολύ σωστά και τους ασθενείς εκεί στην πρόνοια, αλλά και εμείς στα νοσοκομεία. Φυσικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εργάζομαι έχουμε 4 μονάδες λοιμωγών και 2 μονάδων εντατικής θεραπείας COVID. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να πούμε αν υπάρχουν κενά κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας COVID, διότι έρχονται από όλα τα μέρη, από τη Βόρεια Ελλάδα, από Φλόρινα, από Πεστοριά, Γρεβενά, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη. Και είναι, ξυπακούεται ότι θα πρέπει εμείς να προσφέρουμε τις υπηρεσίες υγείας και σε αυτούς, διότι ο πόλεμος του κορονοϊού στην Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ μεγάλος και δεν μπορούσαν οι συνάδελφοι και τα κρεβάτια να το αντιμετωπίσουν. Όλα αυτά όμως προέρχονται διότι δεν έγινε η σωστή οργάνωση από τις αρχές του καλοκαιριού, όταν εμείς ως Ομοσπονδία ΠΟΕΔΗΝ φωνάζαμε ότι έρχεται το δεύτερο κύμα πανδημίας, δεν μας πίστευαν. Το παραδέχτηκε βεβαίως και ο κύριος Γεωργιάδης, που λέει κάναμε λάθος υπολογισμούς. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε και τρέχουμε στο και 5. Στο και 5 τρέχουμε, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και μήνες, και μονάδες εντατικής θεραπείας να έχουμε πολύ περισσότερες. Και όχι όπως είπε ο υπουργός της κυβέρνησης, ότι αν είχαμε περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας θα είχαμε και περισσότερους θανάτους. Πώς μπορείς να εμπιστευτείς αυτούς τους ανθρώπους όταν λένε αυτά τα πράγματα? Είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ πάντα, και σήμερα μάλιστα είχαμε δράση, ημέρα δράσης για την υγεία σε όλα τα νοσοκομεία, εκτός βέβαια το Πανεπιστημιακό, που δεν μάθαμε ποτέ γιατί δεν έγινε. Ο σύλλογος εκεί δεν ήθελε να οργανώσει ή δεν,
να συμμετάσχει στην ημέρα δράσης που διοργάνωσε η ΠΟΕΔΗΝ για την ανάδειξη αυτών των προβλημάτων. Θα ήθελα να πω ότι σε όλη την Ελλάδα, στα προάβλια των νοσοκομείων έγιναν κάποιες ομιλίες και διεκδικήσεις. Βεβαίως, όπως ήθιστε, μετά τις πορείες και τις διαμαρτυρίες στα προάβλια των νοσοκομείων, η ΠΟΕΔΗΝ είχε ειδοποιήσει, σύφωνα με το πρωτόκολλο το υγειονομικό, εδώ και μία εβδομάδα τον Υπουργό Υγείας, ότι σήμερα θα ήμασταν έξω και θα θέλαμε μία συνάντηση. Το καταγγέλουμε, διότι ο Υπουργός Υγείας δεν ήταν εκεί, δεν ήθελε να δει τους εργαζόμενους, αρνήθηκε να αφιερώσει για 5 άτομα τους εκπροσώπους των υγειονομικών, και αυτό λέμε τόσο μας υπολογίζει. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες, ώστε να δούμε τους τρόπους δράσης από εδώ και πέρα, τις διεκδικήσεις. Πραγματικά είμαστε στους δρόμους και δεν θα πάψουμε ποτέ να είμαστε στους δρόμους, ώστε να διεκδικούμε τα πράγματα. Θεωρούμε ότι οι υγειονομικοί υπάλληλοι προσφέρουν τα μάλα στους χρήστες υγείας και στο υγειονομικό. Και μάλιστα θα έλεγα το δημόσιο σύστημα, θέλουμε να είναι και δημόσιο αλλά και ποιοτικό σύστημα υγείας. Υγειονομικό προσωπικό, το οποίο, κύριε Γιωτόπουλε, είπαμε νωρίτερα ότι είναι κουρασμένο και ψυχικά και σωματικά. Το αποδυναμωμένο, αν θέλετε, υγειονομικό προσωπικό, γιατί είναι χρόνια αυτή η κατάσταση της αποδυνάμωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σίγουρα μπορεί να έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα μία κάλυψη κάποιων αναγκών για να αντιμετωπιστεί και η κατάσταση της πανδημίας. Σε καμία περίπτωση όμως οι όποιες προσλήψεις, και δεν είναι όλες, ή αν είναι. Οι περισσότερες είναι με σχέση εργασίας είτε επικουρικού προσωπικού, δεν είναι μόνιμες θέσεις εργασίας η πλειοψηφία αυτών. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να μάχεται και όντας στην πρώτη γραμμή, αν θέλετε, αυτό το υγειονομικό προσωπικό, είναι και σίγουρα εκτεθειμένο στον κίνδυνο. Και δυστυχώς, ο κλάδος των υγειονομικών μετράει και αρκετούς νεκρούς. Είτε αυτοί είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτές, κύριε Γιωτόπουλε. Βεβαίως. Χθες θερμίσαμε την 47χρονη Μυρσίνη, μητέρα 2 παιδιών από την Καβάλα. Δυστυχώς την ήξερα, ευτυχώς την ήξερα, γιατί ήταν μια πάρα πολύ καλή κυρία, την ήξερα. Ήταν προϊσταμένη στο γραφείο προσωπικού του νοσοκομείου Καβάλας, παραπροχτές από το νοσοκομείο Παπαγεωργείου. Στα Τρίκαλα διασυνηλώθηκε χθες ένας άλλος συνάδελφος 48 χρονών. Μετράμε 11 στα Γιαννιτσά επίσης. Δεν θα ήθελα να πω τα συλληπιτήρια, να εκφράσω τα συλληπιτήρια και μέσω Ομοσπονδίας, αλλά και εγώ προσωπικά στους συγγενείς τους. Και θα έλεγα ότι είναι λυπηρό εκ μέρους μου. Μετράμε μάλιστα, συγγνώμη για την, να πω ότι είναι λυπηρό εκ μέρους μας να μην ο Πρωθυπουργός της χώρας και η πολιτική ηγεσία να μην εκφράσει τα συλληπιτήρια στους οικείους του, και ώστε ακόμη και τα περαστικά στους ανθρώπους, τους υγειονομικούς που είναι στις μονάδες ΜΕΘ και περνάνε τον δικό τους Γολγοθά. Μετράμε, κυρία Σταύρου, 11 θανάτους από τον κορονοϊό και 10 αυτή τη στιγμή είναι διασυλλομένες οι διάφορες ΜΕΘ. Θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλο απαξίωση που δίνουν από το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση, ώστε να μιλάμε αυτή τη στιγμή, θεωρούμε εξαιρετικά ανέντιμο, θα έλεγα, να μην μπουν οι υγειονομικοί όλοι υπάλληλοι στην ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Και κυρίως με αυτό που φημολογείται αυτές τις μέρες, ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός υπαλλήλων με ένα υποτιθέμενο επίδομα. Εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε στην ΠΟΕΔΗΝ και πολλές φορές και με δελτίο τύπου αλλά και διαζώσεις στον Υπουργό που έχει πάει η Εκτελεστική Επιτροπή, θέλουμε το δώρο Χριστουγέννου να δοθεί σε όλους τους υγειονομικούς αλλά και προνοιακούς υπαλλήλους, σε όλους στα κέντρα υγείας, διότι πια δεν υπάρχουν μόνο τα νοσοκομεία αναφοράς, είναι όλα τα νοσοκομεία, είναι όλες οι προνοιακές μονάδες, είναι όλα τα κέντρα υγείας που νοσηλεύουν και ανθρώπους με κορονοϊό. Οφείλουν, πιστεύω, όχι από αύριο, από χτες έπρεπε να δώσουν και να εντάξουν τους υγειονομικούς υπαλλήλους όλων των κλάδων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Και μάλιστα να δώσουν και το δώρο Χριστουγέννων και στους υγειονομικούς αλλά και στους προνοιακούς υπαλλήλους.
Δυστυχώς μετράμε, είναι ένας πόλεμος. Και θα, ως Ομοσπονδία κάναμε και μία πρόταση στον Υπουργό ότι εφόσον έχουμε πόλεμο με το κορονοϊό και γιατί να μην οι συνάδελφοι αυτοί θεωρηθούν ότι είναι ατύχημα στη δουλειά του, εργατικό ατύχημα ή είναι θύματα πολέμου, ώστε να πάρουν την αποζημίωση και να πάρουν οι οικογένειές τους την σύνταξη που δικαιούνται, εφόσον έχουμε πόλεμο. Ανταυτού πάντως, κύριε Γιωτόπουλε, βλέπουμε διοικήσεις νοσοκομείων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας να απειλούν με ένορκες διοικητικές εξετάσεις περιπτώσεις υπαλλήλων υγειονομικών που έχουν νοσήσει, αν δεν έχουν νοσήσει κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης, θα έλεγε κανείς. Ναι, είναι τα ευτράπελα κάποιων διοικήσεων. Εγώ θα τα έλεγα έτσι, θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω. Θα έλεγα ότι κανένας δεν γνωρίζει αν ποιος θα αρρωστήσει και να περνάνε δε. Είναι κάποιοι κακοί, θα έλεγα, διοικητές των νοσοκομείων που δεν ξέρω με ποιον τρόπο θέλουν να επιβάλλουν αυτό που νομίζουν αυτοί ότι είναι σωστό. Φυσικά και υπάρχει ο ΕΟΔΗ, φυσικά και υπάρχουν τα πρωτόκολλα, το πώς και τι θα πρέπει όλοι μας να μην βγαίνουμε, να υπάρχουν τα SMS, να μην κυκλοφορούμε. Από εκεί και πέρα είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει και εξαιρετικά απαράδεκτο να υπάρχουν τέτοιες διοικήσεις στο νοσοκομείο. Βέβαια, και από την άλλη μεριά υπάρχουν και διοικήσεις, κυρία Σταύρου, στα νοσοκομεία. Μόλις τοποθετήθηκαν, στα περισσότερα νοσοκομεία άρχισαν να κάνουν αλλαγές. Θα έρθουμε να το δούμε, γιατί αφορά και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, κύριε Γιωτόπουλε. Έτσι, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες. Απλά επειδή θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο που λέγεται COVID, έχουμε και συναδέρφους σας υγειονομικούς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που νόσησαν τις προηγούμενες ημέρες και που νοσούν αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή από τις μονάδες λοιμωδών. Βέβαια, είδαμε διαφορετική διαχείριση των περιστατικών αυτών νόσησης υγειονομικών στην δεύτερη μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα και στην πρώτη μέλη που έχουμε τώρα. Δηλαδή, δεν ακολουθήθηκαν οι ίδιες διαδικασίες ουσιαστικά ως προς την καραντίνα του προσωπικού. Δεν θα μιλήσω, ως συνδικαλιστής και όχι ως ειδικός. Αλλά θα έλεγα ότι στη δεύτερη ΜΕΛ είχε κλείσει η μονάδα, είχαν μπει σε καραντίνα, έγιναν τα τεστ όλα τα απαραίτητα. Στην πρώτη μονάδα ξέρω ότι νόσησαν και δύο συνάδελφοι. Είναι δύο αυτή τη στιγμή. Νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν έκλεισε η μονάδα, δεν γνωρίζω γιατί. Ίσως είναι ιατρικό αυτό που... Είναι η βαρύτητα της μονάδας, είναι η αλήθεια, κύριε Γιωτόπουλε, γιατί δέχεται τα πολύ βαριά περιστατικά αυτή τη στιγμή. Είναι αλήθεια, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, είναι εξαιρετικά και οι ανακοινώσεις που έγιναν από τον ΕΟΔΗ για τους υγειονομικούς υπαλλήλους, ότι μετά από 14 ημέρες, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, θα πρέπει να επιστρέψουμε και ας είναι θετικό το τεστ. Αυτό είναι απαράδεκτο, διότι η διασπορά θα είναι πολύ μεγάλη και άλλα δεν θα μπορούμε να την ελέγξουμε. Άρα και αυτό συμβαίνει, να σας πω, κυρία Σταύρου, γιατί. Διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Εκτός από τους θανάτους, εκτός από τους διασωληνωμένους, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι εργαζόμενοι που είναι στα σπίτια τους, λόγω που είναι ειδικές ομάδες, παίρνουν ειδική άδεια, λόγω που έχουν διάφορα νοσήματα, και υπάρχουν και εργαζόμενοι που είναι σε καραντίνα, που είναι στα σπίτια τους. Και έρχομαι να πω ότι, να συμπληρώσω αυτό που λέγαμε πριν για τους θανάτους των συναδέρφων εργαζομένων στα νοσοκομεία, ας μην λένε ότι αυτοί είχαν και άλλα νοσήματα. Είναι η ιεροσιλία, διότι αν είχαν οποιοδήποτε άλλο νόσημα θα ήταν στα σπίτια τους με την άδεια ειδικού σκοπού που δίνεται. Άρα δεν είναι, είναι η ιεροσιλία προς τους ίδιους και προς τους οικείους τους. Άρα αυτοί νόσησαν γιατί δούλευαν. Άρα εφόσον δουλεύεις και δεν σου δίνουν την ειδική άδεια, άρα δεν έχεις κανένα υποκείμενο νόσημα. Αυτό συνέβαινε και αυτό συμβαίνει. Βέβαια, στη μονάδα τη δικιά μας, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι οι συνάδελφοι, διότι εκεί δεν είναι πια μόνο μία απλή νοσηλεία. Είναι ότι θα πρέπει να τους ταΐσουν, είναι ότι θα πρέπει να τους πλύνουν. Είναι πάρα πολλές οι ώρες που εργάζονται, δηλαδή είναι ένα οχτάωρο που αυτοί είναι ντυμένοι ως αστροναύτες, όπως γνωρίζετε, υδρωμένοι, και
Και φυσικά δεν θα υπήρχε ποτέ περίπτωση μετά από τόσες ώρες που για να περιθάλψουν κάποιους χρήστες που ασθενείς COVID. Φυσικά και μπορεί να γίνει το λάθος, φυσικά μπορεί να γίνει και να κολλήσουν οι συνάδελφοι. Θα έλεγα να προσέχουν. Εμείς διεκδικούμε περισσότερους συναδέλφους εργαζόμενους να γίνουν προσλήψεις. Φυσικά και έχουμε 16.000, αυτό που είπατε πριν κυρία Σταύρου, 16.000 συμβασιούχους, που αυτοί είναι από τον ΑΕΔ, είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που είναι οι καθαρίστριες και εργαζόμενους επικουρικούς. Είναι 16.000 σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ανταμείβονται σωστά όπως οι μόνιμοι υπάλληλοι, διότι δεν ανταμείβονται σωστά όπως είναι οι εργαζόμενοι από τον ΑΕΔ, όπως είναι οι εργαζόμενοι με ορισμένο χρόνο όπως είναι οι καθαρίστριες, και πραγματικά θέλουμε τη μονιμοποίηση όλων αυτών των εργαζομένων ώστε να μπουν στο συνολικό αριθμό των εργαζομένων στα νοσοκομεία και να προσφέρουν τα μέγιστα. Αλλά άλλο να ξέρεις ότι σε 2 μήνες θα φύγεις και άλλο να ξέρεις ότι είσαι μόνιμος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο που εμείς θέλουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ο Κώστας ή η Γεωργία. Μας ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που εργάζονται να μονιμοποιηθούν στα νοσοκομεία. Και φυσικά να γίνουν νέες προσλήψεις, γιατί όπως γνωρίζετε από τα νοσοκομεία κάθε χρόνο φεύγουν 1.500 με 2.000 εργαζόμενοι. Ακόμα περιμένουμε την προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για 2.100. Δεν έχει έρθει κανένας μόνιμος υπάλληλος. Κανένας μόνιμος υπάλληλος, καμία άσπρη ποδιά στα νοσοκομεία, μόνιμη. Φυσικά και έρχονται επικουρικοί, φυσικά και έρχονται, τους ονόμασαν για να πάρουν κάποιες ειδικότητες νοσηλευτικό προσωπικό, και μόνο αυτοί κρατάνε. Και φυσικά υπάρχουν και οι εκπαιδευόμενοι από τον ΟΑΕΔ, που και αυτοί τώρα σταμάτησαν λόγω που δεν λειτουργεί ο ΟΑΕΔ. Φυσικά και υπάρχουν και οι 4.000 που είναι από τον ΟΑΕΔ, που και αυτοί δεν πληρώνονται όσο πληρώνεται ένας μόνιμος υπάλληλος. Προσφέρουν, αλλά θα πρέπει να προσφέρουν, αλλά να τους προσφέρει και η πολιτεία αυτά που πρέπει να τους προσφέρει. Καλώς ή κακώς, κύριε Γιωτόπουλε, η εμφάνιση της πανδημίας στην χώρα μας ήρθε αφενός στην αρχή να καταδείξει τις ελλείψεις που υπάρχουν. Αφετέρου είναι μια χρυσή ευκαιρία, θα έλεγε κανείς. Έτσι, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση ταυτόχρονα να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αποδείχθηκε στην πράξη η μεγάλη αξία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ουσιαστικά θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να περάσουμε σε αυτό που είναι έτοιμα σας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η ουσιαστική και πραγματική του ενίσχυση. Ακριβώς γιατί διαχρονικά δεν καλύφθηκαν αυτά τα κενά, αντίθετα τα κενά μεγάλωναν. Από την άλλη, όπως αναφέρετε και εσείς, είναι πάρα πολλές οι συνταξιοδοτήσεις και θα είναι τα επόμενα χρόνια αρκετές οι συνταξιοδοτήσεις, άρα θα πρέπει να τρέξουν το δυνατόν συντομότερο προσλήψεις μόνιμες για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα είπαμε για το ανθρώπινο δρομικό. Έτσι είναι, θα πρέπει να έρθουν μόνιμες προσλήψεις, διότι ακόμα και με την επίταξη που έγινε των ιδιωτικών, με αστερίσκους έγινε όμως επίταξη, κυρία Σταύρου, που με επιτρέψετε, διότι έχουν καλέσει από τα νοσοκομεία δημόσιους υπαλλήλους, δημόσιους νοσηλευτές που δουλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία να πάνε να βοηθήσουν στα ιδιωτικά. Τα επιταγμένα ιδιωτικά κέντρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όταν επιτάσσεις, δεν επιτάσσεις με αστερίσκους. Και θα πω και το άλλο. Λίγο πριν τον κορονοϊό, είχαμε κάνει πάρα πολλές πορείες και μεγάλη πορεία όπως είναι στη Λάρισα, για να αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση των μεγάλων νοσοκομείων, όπως ήταν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Έγινε το νοσοκομείο στην Κομωτινή, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Θα έλεγα, με καλή έννοια το λέω, ότι έγινε λόγω COVID, λόγω κορονοϊού, δεν προχώρησε η νυν κυβέρνηση στην σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Δεν έγιναν οι μεγάλες ιδιωτικοποίησεις. Δεν έδιωξαν υπηρεσίες από τα νοσοκομεία. Δεν έδιωξαν κλάδους από τα νοσοκομεία. Φυσικά και εκεί θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε ως πρωτοβάθμια σωματεία, αλλά και ως ομοσπονδία εμείς θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε. Θα είμαστε στους δρόμους, όπως άρχισαν να λένε στη δεύτερη επίσκεψη που κάναμε στον Υπουργό, στον κύριο Κικίλια, ότι υπάρχουν και οι καλοί εργολάβοι, ενώ τους εργολάβους με τις καθαρίστερες στα νοσοκομεία, ως που αυτό, επειδή λόγω κορονοϊού δεν προλάβαιναν να φέρουν τους εργολάβους να κάνουν τις προκηρύξεις, έκαναν μια παράταση τουλάχιστον ένα χρόνο. Είναι καλό για τους εργαζόμενους αυτό, αλλά
έρχονται οι ιδιωτικοποιήσεις. Εκεί θα πρέπει να εμείς οι συνδικαλιστές να πρωτοστατήσουμε και να πούμε ότι θα μας βρουν στον δρόμο και θα είναι ένας πόλεμος για μας αν επιστρέψουν οι εργολάβοι στα νοσοκομεία ή δεν γίνουν μόνιμες προσλήψεις. Και ένα μεγάλο ζήτημα για την υγεία, έρχεται ο προϋπολογισμός 15 του μηνός, μειωμένος πάλι για την υγεία. 4,5% είναι ο προϋπολογισμός για την υγεία, όταν ο μέσος όρος σε όλη την Ευρώπη είναι 7-7,5%. Δεν μπορούμε να πάρουμε καινούργια εξοπλισμό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτόν, όχι σε όλα τα νοσοκομεία βέβαια. Στο Πανεπιστημιακό έχει μια πολύ καλή ιδιωτική τεχνολογία, ομάδα εργαζομένων που μπορεί να γίνει αυτό, αλλά σε άλλα νοσοκομεία δεν μπορεί. Στο Χατζικόστα υπάρχει Πρέβεζα, υπάρχει Άρτα, υπάρχουν τα κέντρα υγείας, υπάρχει το Φιλιάτι, υπάρχει η Καστοριά, η Φλόρινα, τα νησιά μας. Η Κέρκυρα με ένα καινούργιο νοσοκομείο που δεν συντηρείται σωστά. Αυτό εκεί θα πρέπει να πιέσουμε την εκάστοτε κυβέρνηση, διότι κυρία Σταύρο, δεν μας ενδιαφέρει προσωπικά εμένα αλλά και την Ομοσπονδία μας το ποιος κυβερνάει αλλά πώς κυβερνάει. Θα μας δουν αντιμέτωπος, θα μας δουν απέναντι, θα μας δουν απέναντι σε οτιδήποτε είναι απέναντι στους συναδέλφους εργαζομένους, αλλά και απέναντι θέλουμε και τους να είμαστε δίπλα στους χρήστες υγείας. Μάλιστα. Να κλείσουμε έτσι με αυτό που σας διέκοψα νωρίτερα, κύριε Αγιωτόπουλε, με τις αλλαγές που υπάρχουν σε ό,τι αφορά υπηρεσιακά στελέχη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Έντονες οι αντιδράσεις στις τελευταίες ημέρες. Υπήρξαν και ανακοινώσεις παρατάξεων υγειονομικών. Υπάρχει σήμερα και μία παρέμβαση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ που καλεί τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων να πάρει πίσω ουσιαστικά αυτές τις αποφάσεις. Κυρία Σταύρο, έχουμε τον νόμο το 4669 του 2016 που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο νόμος τι έλεγε, ότι μέχρι να γίνουν κρίσεις υπηρεσιακά συμβούλια, ώστε γιατί οι περισσότεροι προϊστάμενοι και τομεάρχες είναι τοποθετημένοι, δεν είναι με κρίση, θα παραμείνουν οι ίδιοι ώστε να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία του κάθε νοσοκομείου. 2016 το Φεβρουάριο έγιναν οι πρώτες κατατομήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ που τον νόμο τον είχε ψηφίσει. Οι διοικητές του ΣΥΡΙΖΑ τότε είχαν κάνει τις πρώτες κατατομήσεις και άρχισαν να διώχνουν όχι μόνο από το Πανεπιστημιακό, λέω γενικότερα από όλη την Ελλάδα. Έχω εικόνα από όλη την Ελλάδα. Είχαμε κάνει παρέμβαση ως ΠΟΗΔΗΝ. 400 από τις 800 προϊστάμενες και τομεάρχες είχαν αλλάξει. Και ο νόμος υφίσταται. Είχε ψηφιστεί ο νόμος επί ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως αυτό γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αντιλέγω. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Φυσικά και το καταγγέλω. Και το καταγγέλω ως Ομοσπονδία και το καταγγέλω. Φυσικά. Κανένας δεν μπορεί να μας πει γιατί αλλάχτηκαν. Γιατί αλλάχτηκαν, τι έγινε και αλλάχτηκαν, εφόσον όμως δεν τους το επιτρέπει. Λόγω κορονοϊού, ας μας το πούν. Λόγω οτιδήποτε άλλο, ας μας το πούν. Το ίδιο έγινε, γινόταν, το ίδιο έγινε. Φυσικά και το καταγγέλουμε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτοί, εγώ που σήμερα είμαι συνδικαλιστής, αυτό έλεγα και τότε, αυτό το κατήγγειλα, το καταγγέλνω και σήμερα. Αυτό θα πρέπει να τα ακούν οι εργαζόμενοι, γιατί κάποιοι χτες που δεν έβγαζαν καθόλου μιλιά στο νοσοκομείο, μιλάω για παρατάξεις, σήμερα έρχονται και κάνουν ότι αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Θα πρέπει να είμαστε σταθεροί, θα πρέπει να είμαστε σωστοί σε αυτό που λέμε και να είμαστε πάντοτε να λέμε το δίκαιο για τους εργαζόμενους. Δεν επιτρεπόταν ούτε τώρα, δεν επιτρέπεται ούτε σήμερα, δεν επιτρεπόταν και παλιότερα. Και δεν το λέω μόνο για την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη κυβέρνηση, για όλες τις προηγούμενες. Άρα, ως ΠΟΗΔΗΝ και ως Χρήστος Γιωτόπουλος, το καταγγέλω, φυσικά και το καταγγέλω, αλλά θέλουμε φυσικά και το νομαρχιακό τμήμα συνεδρίαση, αλλά δεν είχε συνεδριάσει όμως τα προηγούμενα το 2016, το 2017. Ως Ομοσπονδία είχαμε πάει στον Άρεο Πάγο έχουμε πάει για να καταρρύψουμε αυτές τις αποφάσεις και πάρα πολλοί είχαμε κερδίσει δικαστήρια και είχαν γυρίσει πίσω. Δεν προτρέπω να κάνουμε τίποτα τέτοιο. Δεν προτρέπω τους συναδέλφους να πάμε στα δικαστήρια. Φυσικά η ΠΟΗΔΗΝ, οτιδήποτε συνδικαλιστικό θα είναι δίπλα τους. Σε όλους. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι και τι είναι. Αλλά γινόταν και παλιότερα, γίνεται και σήμερα. Φυσικά και το καταγγέλνουμε, δεν μπορεί οποιαδήποτε. Απλά θα πρέπει κάποια στιγμή, κύριε Γιωτόπουλε, να συγκροτηθούν αυτά τα όργανα που θα πρέπει να κάνουν τις κρίσεις και τις τοποθετήσεις, έτσι και να υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό το πράγμα. Κύριε Σταύρου, επειδή μου αρέσει να κοιτάω τον άλλο στα μάτια, κανένα δεν συμφέρει να κάνει τις κρίσεις. Διότι όλοι θέλουν τους τομεάρχες, τους προϊσταμένους, τους διευθυντές να είναι υποχείρια αυτών, να τους έχουν στο χέρι τους. Δεν συμφέρει κανένα. Το έλεγα και τότε.
και στη, μάλιστα και στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΗΔΗΝ που μου έλεγαν ότι θα γίνουν κρίσεις. Τώρα έρχονται. Δεν υπάρχουν κρίσεις. Δεν τις θέλουν τις κρίσεις. Εμείς θέλουμε την αξιοποίηση πραγματικά αυτών των συναδέλφων εργαζομένων που έχουν τα πτυχία τους, έχουν το βαθμό τους, έχουν την εμπειρία τους. Φυσικά αυτοί να προάγονται. Και όπως λέμε και στην αξιολόγηση που κάποιοι τώρα τελευταία άρχισαν να αρχίσει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν μπορεί να αξιολογήσει τον δημόσιο υπάλληλο, τον κατώτερο δημόσιο υπάλληλο, ένα που είναι στο γραφείο ή μία δέλτα νοσηλεύτρια, όταν δεν αξιολογείται η διευθύνουσα. Όταν δεν αξιολογείται ο τομεάρχης, δεν αξιολογείται ο προϊστάμενος και θέλουμε να αξιολογήσουμε πια την εργαζόμενη, τη ΔΕΕ ή την ΤΑΦΕ, όταν δεν αξιολογείται. Η αξιολόγηση πρέπει να αρχίζει από πάνω. Διευθυντές, προϊστάμενοι, τομεάρχης, προϊστάμενοι και μετά οι εργαζόμενοι. Αυτό λέμε πάντα. Θα πρέπει να υπάρχει ιεραρχική αξιολόγηση σε όλους. Και γι' αυτό κάναμε και σήμερα, αυτό λέγαμε και σήμερα και αυτό θα λέμε πάντα. Θέλουμε πραγματικά. Όλοι θέλουμε να πιέσουμε την οποιαδήποτε διοίκηση, θέλουμε να πιέσουμε την οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει, γιατί ζητάμε δώρο Χριστουγέννου σε όλους τους υγειονομικούς και τους προνοιακούς υπαλλήλους, ένταξη επιτέλους και να σταματήσει η κορυδία στα βαρέα και ανθυγινά, θέλουμε ισχυρή και ποιοτική δημόσια υγεία και τι άλλο, μονιμοποίηση των εκτάκτων, των 16.000 εκτάκτων οποιασδήποτε μορφής εργασίας και αν υπάρχουν. Θα είμαι δίπλα τους, θα είμαστε δίπλα τους ως Ομοσπονδία, δίπλα στους εργαζόμενους αλλά και στους χρήστες υγείας. Κύριε Γιωταπούλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλές γιορτές. Αυτές τις διαφορετικές γιορτές σίγουρα, έτσι. Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές με υγεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με τις έντονες βροχοπτώσεις. Να συνεχίζονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και με χιονοπτώσεις στα ορεινά. Συνεχίζεται η κακοκαιρία στην περιοχή με το μηχανισμό Περιφέρειας και Δήμων να βρίσκονται επιποδός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα προέκυψε την Τετάρτη λόγω μεγάλης κατάπτωσης στην επαρχιακή οδό Ιωαννίνων Πραμάτων στη θέση Μιλιές. Για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο, όπου περιέλαμβαναν έντονες βροχοπτώσεις αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. 6 μηχανήματα της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ήπειρου κινήθηκαν από νωρίς το πρωί προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει η κακοκαιρία. Χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν στα ορεινά, όπως στην περιοχή της Μιλιάς, στη Βοβούσα και το Δίστρατο, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερα προβλήματα. Το τελευταίο διήμερο όμως έντονες ήταν οι καταπτώσεις που σημειώθηκαν σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων. Στα περισσότερα σημεία η αποκατάσταση έγινε άμεσα χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Ωστόσο, το πιο σοβαρό πρόβλημα εντοπίστηκε στη δεύτερη επαρχιακή οδό στη θέση Μιλιές, στο δρόμο από το Καλέτζι προς την Πράματα, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία μετά την πτώση βράχων που κάλυψαν το οδόστρωμα. Το προστατευτικό πλέγμα, το οποίο είχε τεπεθετηθεί από την περιφέρεια Ηπείρου, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον όγκο των λίθων, με αποτέλεσμα να καλυφθεί ο δρόμος. Περίπου στις 6 τα ξημερώματα ενημερώθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Γιώργος Κότσιας, ο οποίος και ενημέρωσε με τη σειρά του τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και έτσι ξεκίνησε άμεσα η επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, ωστόσο με δεδομένο πως πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο εντοπίζονται συχνά προβλήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, απαιτούνται οριστικές λύσεις. Λοιπόν, το πρωί στις 6 ώρα εντοπίθηκα από το Συνολικό Δήμο Πραμάτων ότι στα στεφάνια στις Μιλές πάνω από τη γέφυρα της Πλάκας ότι είχε γίνει μια πολύ μεγάλη κατάπτωση. Εκεί ακριβώς που έχουν τοποθετηθεί πλέγματα για να μην πέφτουν πέτρες. Βέβαια, ήταν τόνοι βράχων που πέσαν αρκετοί κάτω, κλείσαν τον δρόμο όλων. 6,5 ώρα πήγα στο σημείο εκεί, ειδοποιήθηκε και ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, ο κ. Μαύρος Γιώργος, ο οποίος ήρθε και ο ίδιος στο σημείο. Ήρθε μηχάνημα και με τροχούς κόψαμε τα πλέγματα που είχαν παρασυρθεί από τις πέτρες και καταφέραμε να σε 2 ώρες, 2,5 να ανοίξουμε το δρόμο και να δώσουμε πρόσβαση. Ήταν οι καιρικές συνθήκες πολύ δύσκολες γιατί είχε πολύ βροχή και ομίχλη, αλλά τέλος καλό όλα καλά. Ανοίχθηκε ο δρόμος και γίνεται κανονικά τώρα η πορεία προς τα βόρεια Τζουμέρκα. Το ευτύχημα βέβαια ότι δεν περνούσαν, ήταν αρκετά νωρίς το πρωί, οπότε δεν περνούσε και όχημα από το σημείο. Πρέπει να έγινε κατάπτωση γύρω στις 5,5 με 6 ώρα, φαντάζομαι.
ζούμε, γιατί εκείνη την ώρα ειδοποιήθηκα. Ναι, ήταν νύχτα και δεν περνούσε ευτυχώς κανένα διερχόμενο αυτοκίνητο για να έχουμε θύματα και οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα δύσκολο σημείο εκεί. Φαίνεται και από την παρέμβαση που είχε γίνει και πέρυσι από την περιφέρεια Επίρου και τοποθετήθηκαν τα σειρματοπλέγματα. Ωστόσο, πάλι δημιουργούνται προβλήματα, Ναι, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτά τα σειρματοπλέγματα είναι για να κρατήσουν όγκο μικρών από μικρές πέτρες και βράχια. Δηλαδή να κρατήσουν πέτρες που να μην πέσουν, να δημιουργήσουν κάποιο τύχημα. Με τόσους τόνους και όγκο βράχων δεν μπορεί να τα κρατήσουν τα πλέγματα. Όπως είπατε και εσείς, δύσκολος ο χειμώνας. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα προβλήματα σε αυτό το σημείο και να μην αρχίσουν να καταραίουν συνέχεια βράχια από εκείνο το σημείο, γιατί τότε πρέπει να βρεθεί κανονική λύση εκείνο το σημείο που πρέπει να λυθεί με άλλο τρόπο. Ο Δήμος προετοιμάζεται και για χιονιάδες, γιατί και τα χιόνια σας επισκέπτονται εκεί το χειμώνα. Και έχουμε αρκετά χιόνια και είναι το πιο ψηλό σημείο σε αυτό το δρόμο που έχουμε πάντα πάγο και χιόνια εκεί πέρα. Και θα είναι σίγουρα ένα δύσκολο χειμώνα. Στα άλλα σημεία του Δήμου Βορείου Νιρνμπέργου είχαμε μικρές καταπτώσεις και πέτρες. Αυτά προσπαθούμε και θα καταλύνουμε και δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Η σύσκεψη των επικεφαλής όλων των παρατάξεων του Δήμου Ιεντών με θέμα τον περιφερειακό φορέα διαχείριση στερεών αποβλήτων, την διαχείριση των απορριμμάτων και τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στη συνεργασία των Δήμων της Ηπείρου με την διοίκηση του ΦΟΤΣΑ, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων. Τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες πρόκειται να κωδικοποιηθούν από τη Δημοτική Αρχή και να τεθούν σε συζήτηση με τη διοίκηση του φορέα. Σε ένα παρατεταμένο καθεστώς αβεβαιότητας με τις επιχειρήσεις κλειστές και τα χρέη να διωγγώνονται, βρίσκονται οι επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης που έχασαν πλέον κάθε ελπίδα να λειτουργήσουν την περίοδο των εορτών, ένα διάστημα όπου καταγράφονται οι υψηλότεροι τζίροι της χρονιάς. Οι επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενες τις διαστάσεις που έχει λάβει η πανδημία και από την αρχή έχοντας απορρίψει το ενδεχόμενο της εφαρμογής ενός μοντέλου ακορντεόν στην αγορά, ζητούν πλέον όταν ανοίξουν να ανοίξουν με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή χωρίς περιοριστικά μέτρα. Ωστόσο, με τα χρέη να διωγγώνονται, ζητούν παράλληλα να υπάρξει άμεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις, με το αίτημα να έχει προωθηθεί στην κυβέρνηση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία και αυτό που ζητούν είναι να επιχορηγηθεί το 30% του κύκλου εργασιών. Εγώ το είχα πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι πολύ δύσκολα θα ανοίξουμε αυτό το έτος. Πάμε για το νέο έτος και βλέπουμε. Αυτό που ζητάμε και που θέλουμε είναι να δοθούν άμεσα χρήματα, γιατί όπως έχω πει, ο μήνας Δεκέμβριος ήταν ο καλύτερος μήνας για την εστίαση. Και ζητάμε με αίτημα αυτή τη στιγμή και περιμένουμε απαντήσεις μέσω της ΠΟΕΣΕ να δοθεί ένα 30% του κύκλου των εργασιών του 19. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 150 με 200 εκατομμύρια για την εστίαση, γιατί με μια έτσι έρευνα που έχει γίνει το προηγούμενο τετράμινο, Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο, είχε γύρω στα 1.300-1.300. Αν υπολογίσουμε ότι τον Δεκέμβριο που ήταν και ο μεγαλύτερος τζίρος θα ήταν γύρω στα 600 χιλιάρικα, οπότε αυτό που ζητάμε είναι εφικτό και πρέπει να δοθούν αν θέλουμε να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις της εστίασης. Τώρα όσον αφορά το άνοιγμα, πάμε μετά τις 7 και βλέπουμε και πώς θα γίνει. Και αυτό που έχουμε πει ότι το άνοιγμα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να είναι βιώσιμο για τις επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε με τα μέτρα περιοριστικά και τα λοιπά που να μην μπορούν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν με αυτά τα μέτρα που ήθελε να βάλει η κυβέρνηση, οπότε αυτό δεν το θέλαμε αυτό το άνοιγμα. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις και βλέπουμε. Παράλληλα, διεκδικούν τη διαγραφή ενός μεγάλου μέρους των χρεών που έχουν δημιουργηθεί, καθώς και την επιδότηση ενοικίων αλλά και της ασφάλισης των εργαζομένων και των εργοδοτών. Ναι, επίσης πρέπει να το συζητήσουν και αυτό πρέπει να αξιολογηθεί σωστά, να γίνει ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους διαγραφή. Θα πρέπει να μπουν και τα υπόλοιπα σε δόσεις. Πρέπει να υπάρχει επιδότηση ενοικίου, επιδότηση ασφάλισης εργαζομένων και εργοδότη στο 100%. Αυτά είναι κάποια πάγια ζητήματα και αιτήματα δικά μας, τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν, γιατί φτάνουμε στο τέλος του έτους και έχουμε χάσει στην ουσία 4,5 για 5 μήνες και βλέπουμε. Καταλαβαίνετε, ένα κατάστημα εστίασης όταν τους 5 μήνες είναι κλειστό από τους 12,
τα έξοδα να τρέχουν, έχουν δημιουργηθεί τεράστια χρέη. Αυτά γίνεται μια συνεχής μετακύλυση των χρεών, η οποία δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και πού θα οδηγήσει. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο φόβος ότι από τη νέα χρονιά θα σκάσει βόμβα λόγω των χρεών, στα οποία δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Το φοβόμαστε, αυτό λέμε, ότι αν δεν δοθούν χρήματα στις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο θα είναι μια βόμβα η οποία δεν θα έχει επιστροφή. Οι επιστρεπτές προκαταβολές και ειδικά η Πέμπτη που αναμένεται θα δώσει ανάσα ή δεν φτάνουν για όλους? Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια ανάσα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ, τα χρέη έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Είναι μια ανάσα. Έπρεπε να δοθεί δυστυχώς τον Δεκέμβριο μήνα χρήματα, γιατί όπως είπαμε είναι ο μήνας, ο καλύτερος μήνας της εστίασης. Αυτό το μήνα εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να λαμβάνουμε κάτι. Πήραμε την επιστρεπτέα τον Νοέμβριο και τώρα περιμένουμε για τον Ιανουάριο, όπως είχε αναφερθεί. Αυτά θα έπρεπε να αξιολογηθούν και να δοθούν νωρίτερα, γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις αυτές τις στιγμές που τρέχουν στις επιχειρήσεις. Λοιπόν, και θα μείνουμε στο θέμα, γιατί περιμένουμε αύριο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, αλλά και τον αρμόδιο υπουργό ανάπτυξη, τον κύριο Γεωργιάδη, να ανακοινώσουν το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά το άνοιγμα του λιανεμπορίου, ποια καταστήματα τελικά θα λειτουργήσουν και ποια όχι, με βάση τις επιχειρήσεις των εμπειρογνωμόνων. Ωστόσο, ο κλάδος της εστίασης δεν περιμένει κάτι τις επόμενες ημέρες, δεν περιμένει τις αυριανές ανακοινώσεις, γιατί είναι σίγουρο ότι δεν θα τα ανοίξει. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Σωματείου Υπαμπότης, τον κύριο Χρήστο Τάτσι. Κύριε Τάτσι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, για την πρόσκληση. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά τα φετινά Χριστούγεννα, πόσο δε μάλλον στην πόλη των Ιαννίνων, που παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς συνηθίζαμε να το γλεντάμε, κύριε Τάτσι. Τα πράγματα σίγουρα θα είναι πολύ διαφορετικά φέτος. Και για σας φαντάζομαι ότι θα είναι ιδιαίτερες αυτές οι γιορτές. Ήταν βέβαια, το ζήσατε και το Πάσχα με κλειστά τα καταστήματά σας, αλλά και τώρα τα Χριστούγεννα. Από τη μία, ναι, μεν θα είστε και είστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τις οικογένειές σας, από την άλλη όμως τρέχουν τα έξοδα, όπως αναφέρατε και στις δηλώσεις που κάνατε. Ναι, πράγματι αυτό είναι αλήθεια. Όπως επίσης αλήθεια είναι ότι τα Χριστούγεννα στα Γιάννενα δεν έχουν την ίδια επισκεψιμότητα με το Πάσχα. Ο μήνας Δεκέμβριος, όπως είπα, είναι ο καλύτερος μήνας της εστίασης πανελλαδικά, όχι μόνο στα Γιάννενα. Αλλά επειδή αναφερόμαστε στην πόλη των Ιωαννίνων και βλέπουμε και ξέρουμε τι σημαίνουν Χριστούγεννα, κάποια καταστήματα προσπαθούσαν να βγάλουν τα σπασμένα μιας χρονιάς αυτόν τον μήνα στην ουσία. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για ένα μαγαζί να είναι κλειστό και τα έξοδα, όπως είπα, να τρέχουν και να κουβαλάμε ένα 7 μήνο από τον Μάρτιο κλειστό τα πρώτα 2,5 μήνες, μετά με περιοριστικά μέτρα, μια συνεχόμενη μετακύλυση χρεών. Έφτασε κάποια στιγμή ο κόμπος το φταίνει και δεν μπορούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχει κάτι στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Εμείς είμαστε ακόμη στο περίμενε πότε θα ανοίξουμε, είναι για 7 και βλέπουμε, εγώ το βλέπω ακόμα και σε 7 το μηνός πολύ δύσκολο. Τώρα το τι θα γίνει, πρέπει να περάσει. Εμείς αυτό που ζητάμε βασικά είναι μια μορφή χρηματοδότησης η οποία να έγινε στο 30% του κύκλου των εργασιών του 19 του μήνα Δεκεμβρίου, όπως είπα και πριν. Αυτό θα ήταν μια ανάσα με τη μορφή της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, έτσι όπως έχουμε πει, για να μπορέσουν τα καταστήματα να καλύψουν κάποια έξοδα και να επιβιώσουν μέχρι την επόμενη μέρα, όταν έρθει αυτή με το καλό, να ξανακάτσουμε κάτω, να αξιολογήσουμε τις καταστάσεις, τα νέα δεδομένα και να δούμε μια επανεκκίνηση στην εστίαση με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει. Κύριε Τάτσι, επειδή είπατε και νωρίτερα ότι οι υποχρεώσεις τρέχουν και επειδή από πλευράς αρκετών κυβερνητικών στελεχών αυτό που ακούσει είναι ότι τα πάντα έχουν παγώσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Από τη στιγμή που επιχειρήσεις είναι σε αναστολή είναι και οι υποχρεώσεις τους. Είναι έτσι τα πράγματα? Είναι όντως σε αναστολή οι υποχρεώσεις σας και απλά μετατίθενται χρονικά για το επόμενο χρονικό διάστημα? Υπάρχουν πράγματα που είναι σε αναστολή και πράγματα που πραγματικά τρέχουν? Κοιτάξτε να δείτε. Και εσείς καλείστε να ανταποκριθείτε χωρίς έσοδο ουσιαστικά. Βεβαίως. Ένα κατάστημα εστίασης, το οποίο στα Γιάννα και στις περισσότερες περιοχές έχουν υψηλά ενοίκια, αυτή τη στιγμή επιδοτείται το 40% του ενοικίου. Το υπόλοιπο 60% παραμένει υψηλό.
Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως ότι το ενίκιο είναι στο 60% που τρέχει. Τα πάγια της, στη ΔΕΗ, στην ΔΕΙΑΙ και άλλα πάγια αυτή τη στιγμή τρέχουν. Η ασφάλιση η δική μας που το φωνάζουμε αυτή τη στιγμή επιδοτείται μόνο η ασφάλιση των εργαζομένων. Οι εργοδότες δεν έχουν ασφάλεια. Η ασφάλιση των εργοδοτών δεν επιδοτείται. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή για τους επιχειρηματίες σαν φυσικά πρόσωπα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη. Και καταλαβαίνετε όλοι ότι και οι επιχειρηματίες έχουν οικογένειες πίσω και έχουν και άλλα έξοδα να τρέχουν πέρα των, των επιχειρησεών τους. Mm-hmm. Αυτό, τα έξοδα σε μια κλειστή επιχείρηση παραμένουν πολλά και δυστυχώς τρέχουν. Υπάρχει μια αναστολή χρεών την οποία θα την βρούμε μπροστά μας. Θα τη βρούμε τέλη Απριλίου και εκεί θα είναι πάλι πολύ δύσκολο το κομμάτι της πληρωμής. Θα δούμε πόσες δόσεις μπορούν να δοθούν, τι μπορεί να γίνει. Τότε, γι' αυτό είπα, θα δούμε, θα αξιολογήσουμε τότε τις καταστάσεις. Μετά το πέρας του ιού, μετά το τέλος να βρεθεί το εμβόλιο και να, με το καλό να μην έχει παρενέργειες κτλ. Και να μπορέσουμε μετά να αξιολογήσουμε και να έρθουμε σε μια κανονικότητα. Τώρα αυτή τη στιγμή λέμε ότι οι επιχειρήσεις παρότι είναι κλειστές, τα έξοδα δυστυχώς είναι πολλά και τρέχουν. Κύριε Τάτση, αν υποθετικά πάμε στο σενάριο ότι από τις 7 του Γενάρη όλα θα κυλήσουν καλά το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα στο Δεκέμβριο και αποφασιστεί το άνοιγμα της εστίασης από τις 7 Ιανουαρίου. Με βάση την εμπειρία του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, πριν δηλαδή από το δεύτερο lockdown, συμφέρει ένα κατάστημα εστίασης να ανοίξει με αυτές τις προϋποθέσεις, με αυτούς τους όρους, με τον περιορισμένο αριθμό πελατών μέσα στα καταστήματα, γιατί μιλάμε και για χειμερινή περίοδο, που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε τους εξωτερικούς χώρους όπως ενδεχομένως έγινε, γιατί μας πήγε και καλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή ήταν ένα ζεστό φθινόπωρο γενικά. Οπότε κύλησαν καλά τα πράγματα στον δικό σας τον κλάδο. Το θέμα είναι ότι από Γενάρη και μετά τον χειμώνα τον έχουμε μπροστά μας. Με προλάβατε, γιατί αυτό ακριβώς όλο το διάστημα είχαμε σύμμαχο τον καιρό. Καταλαβαίνετε ότι πολλά καταστήματα μπορούσαν να δουλέψουν στους εξωτερικούς χώρους. Πράγμα το οποίο από εδώ και πέρα θα είναι αδύνατο για τους επόμενους 2-3 μήνες σίγουρα, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Οπότε είναι πολύ δύσκολο ένα κατάστημα να επιβιώσει με αυτά τα περιοριστικά μέτρα και σε τόσο περιορισμένο χώρο που θα είχε ένα μικρό κατάστημα, το οποίο όχι απαραίτητα πολύ μικρό, ένα κατάστημα 50-60 τετραγωνικών, να δουλεύει στο 50% του χώρου του και να έχει περιοριστικά μέτρα και εκεί να βάζει δηλαδή γύρω στα 20 άτομα, δεν θα είναι βιώσει μια τέτοια επιχείρηση, με αποτέλεσμα να μην συμφέρει να ανοίξει. Τώρα τι θα γίνει εκεί, είναι δυστυχώς αυτό που λέμε το άνοιγμα της εστίασης θέλει μια καλή αξιολόγηση από την κυβέρνηση και από δικούς μας ανθρώπους. Δηλαδή πρέπει να καθίσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να τα βάλουν επί του πρακτέου και όχι μόνο στη θεωρία. Διότι πολλά πράγματα που υπόθηκαν στη θεωρία, η πράξη τα ανέρεσε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο κομμάτι του ανοίγματος της εστίασης. Δηλαδή θα ήταν πιο ωφέλιμο, αν θέλετε, για τον κλάδο το δικό σας, να πάτε και λίγο πιο πίσω ενδεχομένως στο άνοιγμα, αλλά άνοιγμα με άλλους όρους και άλλες προϋποθέσεις, κύριε Τάτση. Προφανώς, αν ανοίξει ένα κατάστημα το οποίο δεν μπορεί να είναι βιώσιμο, δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει. Δηλαδή αν το βάζει μέσα ο τρόπος της λειτουργίας και τα περιοριστικά μέτρα, δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει. Μέσα είναι ούτως ή άλλως. Αυτή τη στιγμή, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι γενικά υπάρχουν συνάδελφοί σας που σκέφτονται την επόμενη μέρα τι θα κάνουν, όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάει το χρονικό διάστημα του lockdown, της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεών σας, να υποθέσω ότι μεγαλώνει και ο αριθμός αυτών που σκέφτονται ακόμη περισσότερο το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα και αν θα λειτουργήσουν τα καταστήματά τους, κύριε Τάτση. Αυτή τη στιγμή η εστίαση είναι διασωληνωμένη. Αυτή τη στιγμή περιμένει, έχει την παροχή του οξυγόνου. Όσο αν δεν δοθεί οξυγόνο, θα πεθάνει η εστίαση. Είναι δυστυχώς έτσι τα πράγματα. Έχουμε φτάσει τελείως στο όριο. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα δεν αντέχει πλέον η εστίαση. Δεν αντέχει τόσο κλειστή και με τόσα χρέη να τρέχουν. Είναι δυστυχώς όπως θα λέω. Πρέπει να βρεθεί οξυγόνο μέχρι το άνοιγμα. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση για εσάς και δεν ξέρω τελικά αν κάποια στιγμή θα εισακουστείτε και σε αυτά που ζητάτε από το κεντρικό κράτος, κύριε Τάτση. Δεν ξέρω αν, γιατί μάλλον κρατάτε πολύ μικρό καλάθι από εδώ και πέρα.
κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε συνεχώς επικοινωνία μέσω της ΠΟΕΣΕ με τους ανάλογους υπουργούς, έχουμε στείλει τα αιτήματά μας όλα, περιμένουμε κάποιες απαντήσεις, περιμένουμε κάποιες καλύτερες αξιολογήσεις σε αυτά που ζητάμε και ευχόμαστε μετά το τέλος του Ιού να είμαστε όλοι πάλι πίσω στις επιχειρήσεις μας και να καταφέρουμε να επανεκκινήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι η ευχή όλων. Μακάρι και δεν ξέρω πόσο δύσκολο θα είναι να το καταφέρουμε, αλλά θέλει καλή, σωστή αξιολόγηση για να καταφέρουν να σωθούν οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας. Είναι το σημαντικότερο. Είναι το κρίσιμο σημείο, κύριε Τάτση, γιατί και την επόμενη μέρα και όταν θα ανοίξετε, όπως θα ανοίξετε με το καλό, έτσι δεν θα είναι εύκολο το πρώτο χρονικό διάστημα και μέχρι να αρχίσουν τα πράγματα να ρολάρουν, να το πω απλά, να ανταποκριθείτε στην καθημερινότητα, στα ημερομίσθια των υπαλλήλων σας, σε οτιδήποτε. Γι' αυτό λέω ότι θέλει μια σωστή αξιολόγηση και να καθίσουν στο τραπέζι και άνθρωποι δικοί μας, της εστίασης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας, μαζί με τους αντίστοιχους της κυβέρνησης, υπουργούς και όποιοι άλλοι είναι να αξιολογήσουν την κατάσταση, για να τα βγάλουν σωστά και βιώσιμα. Το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή που διανύουμε είναι η επιβίωση των επιχειρήσεων και μετά θα δούμε για την ανάπτυξη και με ποιον τρόπο θα γίνει. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, κύριε Τάτση. Να ευχηθώ καλό κουράγιο, καλή δύναμη και πραγματικά σύντομα, όσο πιο σύντομα γίνεται και με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και με τους καλύτερους δυνατούς όρους να επιστρέψετε στις επιχειρήσεις σας και εσείς και οι υπάλληλοι σας, που είναι το μεγάλο ζητούμενο, και ο κόσμος βέβαια σιγά σιγά, έτσι για να μπορέσετε να σταθείτε και εσείς όρθιοι. Να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε αυτό το σημείο έτσι να δούμε το ρεπορτάζ που προλογίσαμε, αλλά υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που αφορά την σύσκεψη των επικεφαλής όλων των παρατάξεων του Δήμου Ιωαννιτών που έγινε σήμερα μετά από την απόφαση που είχε ληφθεί στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και με θέμα βέβαια τα προβλήματα που έχουν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αλλά και συνολικότερα την διαχείριση των απορριμμάτων. Αντικείμενο της συζήτησης που θα επιδιωχθεί εκ νέου με τη διοίκηση του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Υπήρου θα αποτελέσουν τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί που κατατέθηκαν από τους επικεφαλείς όλων των παρατάξεων του Δήμου Ιωαννιτών στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Δημαρχείο. Μετά από την πρωτοβουλία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Παπαγεωργίου και την σχετική απόφαση που έλαβε το Σώμα στην προηγούμενη συνεδρίαση, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετήχαν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, ο Επικεφαλής της Ενότητας Πολιτών Θωμάς Μπέγκας, η Επικεφαλής της Παράταξης Ιωάννινα 2023 Τατιάνα Καλογιάννη, ο Επικεφαλής της Παράταξης Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή Λάζαρος Νάτσης, η Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Όλη Τσουμάνη, ο Επικεφαλής της Παράταξης Γιάννενα Τώρα Άρης Μπαρτζόκας και οι τρεις αντιδήμαρχοι Γιώργος Αρλέτος, Βαγγέλης Πίχας και Βασίλης Βλέτσας που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που άπτονται της λειτουργίας και της σημασίας του περιφερειακού ΦΟΣΔΑ, καθώς και προβλήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Επίσης, έγινε εκτενή συζήτηση για τη λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, καθώς και την μελέτη που έχει εκπονηθεί για τη λειτουργία τους, με την οποία έχει διαφωνήσει η Δημοτική Αρχή. Τα αποτελέσματα της συνάντησης θα κωδικοποιηθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης με τη διοίκηση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Υπήρου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη λήξη της σύσκεψης. 252 Δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ιωαννιτών, υπέβαλαν πρόταση για την εκπόνηση σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με στόχο να μπουν στην εποχή της ηλεκτροκίνησης που κερδίζει συνεχώς έδαφος. Στην πρόταση του Δήμου προβλέπονται 112 σημεία προσβάσιμα για ιδιώτες αλλά και για τις υπηρεσίες του Δήμου, για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής αναγκών, ώστε και αυτές να προμηθευτούν ηλεκτρικά οχήματα με βάση τις ανάγκες τους. Τα ωφέλη, όπως σημείωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος, θα είναι περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά.
με στόχο τη δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εντός της πόλης των Ιωαννίνων, αλλά και την αξιοποίησή του από τις υπηρεσίες του. Σε συνδυασμό με την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, ο Δήμος Ιωαννιτών ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για χωροθέτηση των σημείων φόρτισης. Μάλιστα, συγκαταλέγεται στους πρώτους 10 Δήμους της χώρας, προτείνοντας 112 σημεία στα διοικητικά του όρια, στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μέσα στο 2021. Με αυτές τις προτάσεις, οι μεγάλοι και μεσαίοι υπηρετικοί και νησιωτικοί δήμοι, καθώς και οι πρωτεύουσες περιφερειακών ενωτήτων, διεκδικούν μέσα στο επόμενο έτος ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, που ανέρχεται συνολικά σε 11,5 εκατομμύρια ευρώ και αφορά στη δημιουργία 10.291 σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα. Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο θα ακολουθήσει και νέα πρόσκληση, προκειμένου και οι μικρότεροι δήμοι, οι οποίοι με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση έχουν υποχρέωση εκπόνησης του σχετικού σχεδίου μέσα στο 2022 να διεκδικήσουν το χρηματοδοτικό εργαλείο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης που θα εκτείνονται στο σύνολο του οδικού δικτύου αλλά και σε ιδιωτικούς και κοινόχρηστους χώρους. Η ηλεκτροκίνηση, όπως σημείωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος, κερδίζει πλέον έδαφος και η αγορά διαμορφώνεται προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ πλέον υπάρχει δυνατότητα ακόμη και σε επαγγελματικά οχήματα να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτροκίνηση. Το επόμενο διάστημα, ο Δήμος Ιωαννιτών θα προκηρύξει τη σχετική μελέτη για τον καθορισμό των σημείων και στη συνέχεια θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για την εγκατάσταση των σταθμών και την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στις υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι μέσα στους πρώτους 10 Δήμους, μεγαλύτερος μάλλον Δήμους, που προχωράμε στη διαδικασία τη σύνταξη του σχεδίου. Μιλάμε για το ΣΦΙΟ, το λεγόμενο και ΣΦΙΟ, είναι το σχέδιο φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι ούτως ή άλλως από την νομική ρύθμιση που πέρασε το καλοκαίρι μέχρι τέλος Μαρτίου του 2021 να έχουμε συντάξει αυτό το σχέδιο. Η κυβέρνηση μέσω του Πράσινου Ταμείου χρηματοδοτεί αυτές τις μελέτες. Είμαστε από τους μεγαλύτερους Δήμους, αλλά παίρνουμε το μέγιστο που μπορούμε να πάρουμε. Είναι κοντά στις 70.000 ως επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για να μπορέσουμε να συντάξουμε αυτό το σχέδιο. Ήδη η Οικονομική Επιτροπή έχει στείλει το αίτημα, έγινε αποδεκτό από το Πράσινο Ταμείο. Στις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουμε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, γιατί είναι με διαγωνισμό, έτσι ώστε αν καταφέρουμε πολύ γρήγορα να έχουμε τον ομοιοδότη που θα μας συντάξει το σχέδιο φόρτισης. Και τι είναι αυτό ακριβώς, για να ξέρουν οι συμπολίτες μας? Αφορά ένα σχέδιο που θα έχει χωροθετημένες τις θέσεις, όπου εκεί θα μπορούν να μπουν οι σταθμοί φόρτισης. Παράλληλα, τρέχει από τον Τρίτσι πρόσκληση, που είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή και αυτή κλείνει τέλος Μαρτίου, για να υποβάλουμε, αφού έχουμε ολοκληρώσει το σχέδιο φόρτισης, την επιχορήγηση για την κατασκευή των σταθμών φόρτισης. Άρα λοιπόν, προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα και μέσα στα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για να μπορέσουμε να έχουμε τέλος του 2021, να μπορούμε η πόλη μας να έχει και συγκεκριμένες θέσεις και σταθμούς φόρτισης για όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι σταθμοί είναι πάρα πολύ, βέβαια, έτσι είναι 112, όπως είπατε και πριν. Προτεραιότητά μας είναι εκεί που υπάρχουν οι συναθρήσεις του κοινού, τα θέσεις πάρκινγκ του Δήμου, το εργοτάξιο του Δήμου, γιατί δεν είναι μόνο για τα αυτοκίνητα, και για το Δήμο θα χρειαστούν οι σταθμοί φόρτισης. Μέσα και στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι και να υποβληθεί πρόταση για ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο βήμα, γιατί σίγουρα ως Δήμοι προετοιμάζεστε σε ολόκληρη την χώρα για τη λειτουργία αυτών των σταθμών φόρτισης. Το βέβαια το ζητούμενο είναι ο κόσμος τελικά να προχωρήσει το επόμενο βήμα, να αγοράσει τέτοιου είδους οχήματα, ώστε και όλο αυτό το οποίο δημιουργείται, αυτό το δίκτυο που δημιουργείται, να έχει και μια χρηστικότητα ουσιαστικά και να μην είναι πεταμένα λεφτά, για να το πω απλά. Έτσι ακριβώς είναι η ηλεκτροκίνηση πλέον, έχει μπει πολύ δυνατά, θα έλεγα, επιτρέψτε, μέσα στη ζωή μας. Εκεί που πριν 4-5 χρόνια πιθανά όλοι να λέγαμε ότι αυτά είναι όνειρα θέλει νυχτός, βλέπετε καθημερινά ότι κερδίζει πάρα πολύ έδαφος και πολλοί μετακινούνται είτε από τα μηχανάκια που είναι τα ηλεκτρικά, είτε από δίλατα, θα έλεγα, έως και τα αυτοκίνητα. Ήδη η αγορά διαμορφώνεται σε αυτή την επανάσταση, την ηλεκτρική, θα έλεγα, και βλέπουμε και πολλά αυτοκίνητα και επαγγελματικών χρήσεων, όπως είναι τα απορριμματοφόρα μικρά, σάρωθρα, τέτοιου τύπου οχήματα που πλέον προσφέρονται με ηλεκτροκίνηση. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι ένα άλμα και για τους Δήμους όλης της χώρας, αλλά γενικότερα και για το περιβάλλον, έτσι ώστε να μειώσουν και λειτουργικά έξοδα, επίσης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε αυτή τη μία πόλη, πόσα αυτοκίνητα των Δήμων και των υπηρεσιών να μπορούσαν να κινούνται ηλεκτρικά και αντίστοιχα των πολιτών. Άρα ουσιαστικά εσείς προετοιμάζεστε πλήρως για να καταθέσετε την ολοκληρωμένη πρόταση ουσιαστικά, κύριε Αρλέτο, έτσι? Σωστά, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Σας είπα ότι το άμεσο επόμενο διάστημα θα προκηρύξουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος, τη μελέτη για την χωροθέτηση του ΣΦΙΟ και γενικά της
διαδικασίες για τη σύνταξη αυτής της μελέτης και βάσει αυτής της μελέτης θα την υποβάλουμε μετά στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που έχει ανοιχτό, που είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτό και αφορά τους σταθμούς και επίσης και ηλεκτρικά οχήματα. Με το βλέμμα στραμμένο στις αυριανές αποφάσεις της κυβέρνησης είναι ο κλάδος των κομμωτών σε όλη την χώρα για το πότε τελικά θα τους επιτραπεί να ανοίξουν τα καταστήματά τους εν ώψη των Χριστουγέννων. Όπως επισημαίνουν, η εμπειρία του διαστήματος πριν το lockdown έδειξε ότι τηρήθηκαν απαρέγκλητα όλα τα μέτρα και δεν προέκυψαν προβλήματα διασποράς, χωρίς όμως να λείπει και ο προβληματισμός για την κίνηση στα καταστήματά τους όταν τελικά ανοίξουν. Με κλειστά κομμωτήρια και κουρία εδώ και ένα μήνα και με την περίοδο των γιορτών να πλησιάζει χωρίς να ξέρουν ακόμη τι μέλη γενέστε, οι επαγγελματίες, κομμωτές και κομμώτριες παραμένουν σε απόγνωση. Ακόμη και αν τις επόμενες ημέρες αποφασιστεί η λειτουργία των κομμωτηρίων, η καραντίνα κατά τη διάρκεια των εορτών προφανώς θα επηρεάσει αρνητικά στην πελατεία και τους τζίρους τους, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Συντεχνίας Κομμωτών και Κουρέων Ιωαννίνων, Νίκος Καλαμπόκης. Μάλιστα, ήδη από την πρώτη καραντίνα έχει διαπιστωθεί ότι το 30% των πελατών δεν επέστρεψαν στα κομμωτήρια, όπως ανέφερε, κάτι που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην παροχή υπηρεσιών κατοίκων, παράνομη βέβαια μέσα στις συνθήκες της πανδημίας. Τα κομμωτήρια και τα κουρία μετά την καραντίνα τηρήσαμε με θρησκευτική ευλάβεια, θα έλεγα, το πρωτόκολλο, το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ραντεβού, αποστάσεις, δεν υπήρξε κανένα κρούσμα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα εστία διασπορά στα κουρία και στα κομμωτήρια. Και θα πρέπει, γιατί πλησιάζουμε στις γιορτές και σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να περισσώσουμε τίποτα, θεωρώ ότι την Δευτέρα είναι η τελευταία ημερομηνία που πρέπει να ανοίξουμε. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Θεωρείτε, έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα, επειδή υπάρχουν και από πλευράς διαφόρων λοιμοξιολόγων, έτσι εκφράζονται κάποιοι φόβοι ενδεχομένως για τον κίνδυνο διασποράς, ακόμη και στα δικά σας τα καταστήματα. Φοβόσαστε μήπως αυτό λειτουργήσει αποτρεπτικά τελικά στις όποιες τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης? Οι λοιμοξιολόγοι σίγουρα την πλευρά τους βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά και έχουν δίκιο. Διότι ζούμε μία πανδημία και βλέπουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο κύμα. Τα θύματα είναι καθημερινά πάρα πολλά και έχουν δίκιο. Και από την πλευρά μας μπήκαν δυστυχώς κάποιοι, αλλά ελάχιστοι, να μην τήρησαν ακριβώς τα μέτρα, να έχουν κάποια στοιχεία. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ λίγοι εκείνοι και θα πρέπει να δούμε γενικότερα τον κλάδο και την οικονομία μαζί με το υγειονομικό κομμάτι. Θα πρέπει να δούμε και το θέμα της οικονομίας. Οι συνάδελφοι και όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν φτάσει απόγνωση. Και ειδικά η δική μας η δουλειά, το επάγγελμα το δικό μας, δεν είναι ότι κλείσαμε και περιμένουμε τους πελάτες να μας επισκεφθούν. Η πρώτη καραντίνα, το πρώτο κύμα μας δίδαξε δυστυχώς ότι πάρα πολύ, ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 30% των πελατών μας δεν επέστρεψε ξανά στα κουρία και στα κομμωτήρια, διότι πάρα πολλοί εργάζονται παρανόμως στα σπίτια, με αποτέλεσμα να μην επιστρέψουν οι πελάτες. Όπως και σε αυτό και στη δεύτερη καραντίνα δεν έχουμε επίσημη καταγγελία, αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία, αλλά και εμείς έχουμε πληροφορίες και βλέπουμε όταν πάμε έστω για έναν περίπατο πάρα πολλούς συμπολίτες μας κουρεμένους επιμελώς. Και να μην κρυβόμαστε, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα σπίτια και έχουμε φτάσει στο σημείο δυστυχώς να μην παρανομούν μόνο οι παράνομοι, αλλά να παρανομούν τώρα και επαγγελματίες συνάδελφοι. Λόγω της απόγνωσης φτάσανε στο σημείο και εκείνοι, από πληροφορίες που έχουμε, να παρανομούν, να κουρεύουν στη σπίτι. Εμείς έχουμε επισημάνει ότι τώρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διασποράς. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, αλλά είναι και μεγάλος κίνδυνος διασποράς της νόσου στα σπίτια. Όπως σημείωσε ο κύριος Καλαμπόκης, ενδιαφέρον υπάρχει από τον κόσμο για το πότε θα ανοίξουν ξανά τα κομμωτήρια, ωστόσο το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο, με δεδομένο πως εστίαση και διασκέδαση δεν πρόκειται να λειτουργήσουν τις φετινές γιορτές.
Εννοείται, κυρία Σταύρο, ότι η αγορά έχει χάσει το βηματισμό της. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς λειτουργούσε πριν. Αυτό δεν αφήνει ανεπηρέαστο και το δικό μας το κομμάτι. Από την άλλη πλευρά, εάν περισσώσουμε, δεν περισσώζεται η κατάσταση τώρα. Δεν περισσώζεται. Απλά μπορούμε να μπαλώσουμε κάποιες τρύπες. Τα έξοδα που ξέρει είναι πάρα πάρα πολλά. Όταν είναι κλειστό το κλειστή επιχείρηση, δεν μπορεί να μέσα σε 10 μέρες να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει γίνει. Οχλήσεις έχετε από τους πελάτες για το τι θα γίνει, να κλείσουν, να προλάβουν, να κρατήσουν έστω κάποια θέση? Εγώ από την προσωπική μου εμπειρία και από το πρώτο κύμα, να μην γελιόμαστε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν θα έλεγα ότι γίνεται ο χαμός για να κλείσουν κάποια ραντεβού. Γιατί είναι αυτό που προείπατε, ότι δεν θα κυκλοφορήσει ο κόσμος ούτε στην αγορά, ούτε στα κέντρα διασκέδασης, ούτε στα εστιατόρια, ούτε στην καφετέρια. Οπότε προβλητίζεται και λέει, γιατί να πάω? Εννοείται ότι δεν θα υπάρχει η κίνηση που υπήρχε. 500 υφασμάτινες μάσκες πρόσφεραν στον ΟΚΠΑΠΑ η ομάδα προστασίας της υγείας της Ιντερσός Ελλάς και ωφελούμενοι του προγράμματος Εστία που φιλοξενούνται στη δομή της Αγίας Ελένης προκειμένου να ανταποδώσουν, όπως είπαν, την φιλοξενία που τους προσφέρει η πόλη των Ιαννίνων. Η παράδοση έγινε στον χώρο του Δημαρχείου με τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ να απευθύνουν τις ευχαριστίες τους για την προσφορά και να σημειώνουν την αξία της, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Με τον δικό τους τρόπο εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την φιλοξενία της πόλης των Ιωαννίνων οι πρόσφυγες και μετανάστες που διαβιούν στην πρώην Παιδόπολη Αγία Ελένη, οι οποίοι κατασκεύασαν 500 υφασμάτινες μάσκες για να διατεθούν στις ευάλωτες οικογένειες που εξυπηρετεί ο ΟΚΠΑΠΑ του Δήμου Ιωαννιτών. Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ομάδας Προστασίας της Υγείας της Ιντερσός Ελλάς και των ωφελούμενων του προγράμματος Εστία, με τον Δήμαρχο Μωυσή Λισάφ και τον Πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρη Πάνου να παραλαμβάνουν τις μάσκες στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου. Και μια τελετή που έχει και ιδιαίτερη σημασία. Ιδιαίτερη σημασία τούτε στις δύσκολες ώρες που βιώνουμε. Η ομάδα βοήθειας της Ιντερσός αλλά και ωφελούμενοι που βρίσκονται στην Αγία Ελένη είχαν από το Μάρτιο πάρει την πρωτοβουλία να φτιάξουν υφασμάτινες μάσκες για την προστασία πρώτα των ίδιων των ωφελούμενων και στη συνέχεια για την πόλη που τους φιλοξενεί. Και έτσι λοιπόν σήμερα σε αυτή εδώ την τελετή θα παραδοθούν περίπου 500 υφασμάτινες μάσκες, οι οποίες θα παραδοθούν στον πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ για να διατεθούν στους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπολίου και των άλλων δομών που ο Δήμος μας και ο ΟΚΠΑΠΑ έχει, ατόμων δηλαδή που έχουν ανάγκη. Ολόψυχα ευχαριστούμε για όλη αυτή την προσφορά, για την αλληλεγγύη, την ανθρώπινη αλληλεγγύη, η οποία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα σήμερα που υπάρχουν. Και ευχαριστούμε όλους και ο Δήμος υπόσχεται ότι θα βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Και αυτό κάνουμε πράξη. Είναι όντως μια συγκινητική στιγμή, αυτή η στιγμή που ζούμε τώρα, το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει στην προσωπική του ζωή όλες τις δυσκολίες, έχουν φύγει από τις χώρες τους και βρίσκονται στην περιοχή μας εδώ και αρκετό καιρό και σήμερα προβαίνουν σε αυτή τη χειρονομία, είναι κάτι πράγματι που δείχνει τον ανθρωπισμό και την έννοια της αλληλεγγύης, όπως αισθανόμαστε κι εμείς και στο Δήμο και στον ΟΚΠΑΠΑ, και γι' αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Με την ευκαιρία αυτή να ενημερώσω ότι οι δομές του ΟΚΠΑΠΑ είναι ανοιχτές σε άτομα που βρίσκονται στην κατάσταση αυτή, σε πρόσφυγες και σε μετανάστες και σε ευάλωτες γενικά κοινωνικές ομάδες, και εφόσον πληρούν κάποια κριτήρια που έχουν οι δομές μας, ήδη έχουμε κάποια παιδιά που φοιτούν στους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, και επίσης το υπνοτήριο αστέγων, το κοινωνικό φαρμακείο, ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών είναι από τις δομές του ΟΚΠΑΠΑ που έχουν φιλοξενήσει και θα φιλοξενήσουν άτομα που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Θέλω και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, και οι μάσκες αυτές πραγματικά θα πάνε σε ανθρώπους που τις χρειάζονται, και αυτό και μόνο είναι κάτι που μας δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν
την προσφορά, είναι και έτοιμοι και να την ανταποδώσουν. Η Ναταλή Κάρολ, πρόσφυγας που μετήχε στην εθελοντική δράση, ευχαρίστησε τον Δήμο, τον οργανισμό αλλά και όλους τους Έλληνες για την φιλοξενία και τη φροντίδα που τους παρέχουν. I'm grateful to be here. I'm so happy and I thank, μας υποδέχθηκαν και μας φρόντισαν με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών και μας έδωσαν ελπίδα, γιατί αυτή είναι μια χώρα της ελπίδας. Βλέπουμε ελπίδα εδώ. Είμαστε χαρούμενοι να κάνουμε αυτό για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με αυτή την κατάσταση της πανδημίας, καθώς αυτό δεν αφορά μόνο μια χώρα ή μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Για μας το να φτιάξουμε τις μάσκες είναι σημαντικό και ονειρευόμαστε ότι θα λήξει το θέμα, ελπίζουμε το 2021, και ότι αυτές οι μάσκες θα βοηθήσουν τον κόσμο να προστατευτεί και τον επόμενο χρόνο να μπορούμε να βγούμε έξω, να δουλέψουμε, τα παιδιά να πάνε σχολείο και όλα αυτά που δεν μπορούμε σήμερα να κάνουμε. Εκ μέρους της Ομάδας Προστασίας της Υγείας της Ίντερσος, η Νικόλ Σκουλά σημείωσε ότι όλοι ήθελαν να βοηθήσουν. Εμείς, αυτό που μου είπαν όλη η ομάδα, γιατί έχουμε μια επικοινωνία, είναι ότι θέλαμε να βοηθήσουμε πολύ. Δεν υπάρχουν διαφορές. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο, από οποιαδήποτε χώρα προέλευσης, θρησκεία, χρώμα. Αυτά είναι και τα μηνύματά τους εξάλλου. Και είναι ένα το δικό τους κομμάτι και το δικό τους μέρος για να βοηθήσουν σε όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με τον COVID-19. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη σας. Ευχαριστούμε και οι ίδιοι για τη φιλοξενία στη χώρα. Και θα ήθελαν πολύ να ενσωματωθούν, να γίνουν μέρος αυτής και να βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν από τη δική τους την πλευρά. Η άριστη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησαν ο Αντιδήμαρχος Αριστίδης Παπάς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βασίλης Ζωγράφος την περασμένη Τρίτη. Ωστόσο, το πρόβλημα των αδέσποτων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη λειτουργία του καταφυγίου και έτσι οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής στρέφονται και προς την ευαισθητοποίηση ώστε να μην εγκαταλείπονται σκύλοι στους δρόμους όπως συνέβη το διάστημα που ακολούθησε την πρώτη καραντίνα. Στη βελτίωση των υποδομών στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων αφενός και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αφετέρου, ώστε να μειωθούν οι εγκαταλείψεις σκύλων, που μάλιστα εντάθηκαν την περίοδο της καραντίνας, επενδύει ο Δήμος Ιωαννιτών. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του καταφυγίου, σε αυτή τη φάση είναι καλή με τη συμβολή του αναδόχου που έχει αναλάβει, δύο κτηνιάτρων που εργάζονται μέσω της κοινοφελούς εργασίας αλλά και την βοήθεια των φιλοζωικών οργανώσεων. Τις εγκαταστάσεις επισκέφθηκαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αριστίδης Παπάς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βασίλης Ζωγράφος, οι οποίοι και διαπίστωσαν την πολύ καλή λειτουργία του καταφυγίου και την καλή κατάσταση όσον αφορά την συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεών του, την καθαριότητα του χώρου αλλά και τη φροντίδα των ζώων. Μάλιστα, η Δημοτική Αρχή έχει υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος 2 πρόταση για επέκταση του κτηρίου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, αλλά και την προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού με συνολικό προϋπολογισμό 362.181,52 ευρώ, όπως τόνισε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ιωαννιτών Βασίλης Ζωγράφος. Η Δημοτική Αρχή, από όταν ανέλαβε, προσπάθησε αμέσως να εντάξει το καταφύγιο σε ένα πρόγραμμα για να επεκταθεί, να πάρθει ο απαραίτητος εξοπλισμός, όπως φορτηγά, ειδικά τρέιλερ για την περισυλλογή των σκύλων. Ένα θέμα ήταν η ηλεκτρογεννήτρια που υποφέρει πολύ καιρό το καταφύγιο, γιατί σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος που είναι συχνές στην περιοχή, τα ψυγεία του καταφυγίου δεν λειτουργούν και εκεί φυλάσσουν τα εμβόλια και μεγάλη σειρά φαρμάκων. Δεν υπάρχει σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας με το καταφύγιο, γιατί δεν υπάρχει δίκτυο τότε και τώρα μπήκε σε ένα πρόγραμμα και αυτό να ενταχθεί. Αυτές οι προσπάθειες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Είναι ένα πρόγραμμα 362.000 και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση ολοκλήρωσής του. Περιμένουμε την έγκριση του Υπουργείου για να πάμε στα επόμενα βήματα. Γράφος. Παράλληλα πρέπει να αναφέρουμε ότι το καταφύγιο, η υπηρεσία που ασχολείται με τα αδέσποτα ζώα, συμβάλλει με κάθε τρόπο, ταΐζει τα αδέσποτα ζώα όπου βρίσκονται, έχει προμηθευτεί ειδικές ταΐστρες για να μην έχουν προβλήματα. Στο Πανεπιστήμιο μέσα που υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση αδέσποτων ζώων, το καταφύγιο δίνει συνεχώς τροφές. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε. Και κάθε προσπάθεια που γίνεται είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το αίτημα που είχε υποβάλει ο Δήμος για την πρόσληψη μετά από προκήρυξη δύο μόνιμων κτηνιάτρων εντός του 2021 για την ολοκληρωμένη λειτουργία του καταφυγίου. Προσλήψεις που είναι άκρως απαραίτητες, πόσο δε μάλλον αν υλοποιηθεί και ο σχεδιασμός για επέκταση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Αυτή τη στιγμή είναι δύο μέσω κοινοφελούς εργασίας, είναι δύο κτηνίατροι στην υπηρεσία του
των αδέσποτων που ασχολείται με τα αδέσποτα ζώα. Εκτός αυτών, εμείς είχαμε υποβάλει ένα αίτημα στο Υπουργείο και εγκρίθηκε και είναι από τις προσλήψεις που θα έχουν προγραμματιστεί για το 2021, ασφαλώς μέσω προκήρυξης. Mm-hmm. Είναι δύο μόνιμες θέσεις πλέον κτηνιάτρων που θα βοηθήσουν κατά πολύ τη λειτουργία του καταφυγίου. Και είναι απαραίτητες αυτές οι προσλήψεις, γιατί αν εγκριθεί και το προηγούμενο πρόγραμμα που σας ανέφερα και επεκταθεί το καταφύγιο σε άλλες 48 θέσεις, είναι μια τεράστια μονάδα μετά και χωρίς μόνιμο προσωπικό δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει εύκολα. Ωστόσο, στην προσπάθεια αυτή απαιτείται η συνδρομή όλων, της Δημοτικής Αρχής, των αρμοδίων υπηρεσιών, των φυλοζωικών οργανώσεων, φυλόζων, αλλά και όλων των πολιτών. Οι κτηνίατροι που είναι στο καταφύγιο ασχολούνται βοηθούν κατά πολύ τις υιοθεσίες αυτή τη στιγμή και οι φυλοζωικές οργανώσεις κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι κάτι δύσκολο ή που δεν μπορεί να το εφαρμόσει το καταφύγιο. Απλώς πολλές φορές οι πολίτες δεν το γνωρίζουν. Εμείς και έχουμε ένα έλλειμμα. Ότι το καταφύγιο βοηθάει και στις υιοθεσίες ζώων. Παράλληλα, θα ξεκινήσει μια καμπάνια, όπως την είπατε, που για όλα τα προβλήματα αυτά και ειδικά τη γνώση της νομοθεσίας πάνω στο θέμα αυτό και πώς θα αντιμετωπιστεί το συνολικότερο πρόβλημα, πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους τους δημότες. Δεν μπορούμε ούτε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ζώων με ατέλειωτες περισυλλογές, ούτε να τα κακοποιούμε, ούτε να τα αφήνουμε νηστικά, ούτε. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και ειδικά αυτή την περίοδο του κορονοϊού, το πρόβλημα εντάθηκε. Γιατί έγιναν πολλές εγκαταλείψεις σκύλων. Από ανθρώπους που τα είχαν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπόρεσαν να τα διαχειριστούν και τα αφήσαν. Και δεν είναι η διαχείρισή τους οικονομική. Είναι η διαχείριση δεν μπορούσαν να συμβιώσουν πλέον. Επειδή αναγκαστήκαμε από την καραντίνα και αυτά να μείνουμε για πολλές ώρες στα σπίτια. Και δεν υπήρχε και η αντίστοιχη εκπαίδευση και αναγκαστήκαν να τα εγκαταλείψουν. Πολλοί στον χώρο του καταφυγίου εγκαταλείπουν μικρά κουταβάκια. Πηγαίνουν επειδή ξέρουν εκεί ότι θα βρουν μια τροφή οτιδήποτε και τα πετάνε μέσα στον χώρο του καταφυγίου. Κυριολεκτικά τα πετάνε. Βραδινές ώρες και τα πετάνε κυριολεκτικά. Δεν είναι σωστό, δεν είναι για να μην πω βαρύτερη έκφραση, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά θα λυθούν και με μια ενημέρωση σωστότερη και μια εκπαίδευση και των πολιτών καλύτερη. Επιμένουν να ζητούν την άρση της απαγόρευσης του κυνηγιού οι εκπρόσωποι ομοσπονδιών και συλλόγων που χαρακτηρίζουν την απαγόρευση άδικη, καθώς το κυνήγι θεωρείται άθλημα και θα έπρεπε να υπόκειται στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, με όλους βέβαια τους απαραίτητους περιορισμούς και την αποφυγή συνωστισμού. Οι αντιδράσεις παραμένουν έντονες και επικεντρώνονται κυρίως στο πρόσωπο του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, τον οποίον κατηγορούν για αντικυνηγητικό μένος, ενώ επανήλθαν συζητήσεις ακόμη και για την επανασύσταση του κόμματος Ελλήνων Κυνηγών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κυνηγών για την απαγόρευση του κυνηγιού, η οποία όπως όλα δείχνουν παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τις 7 Ιανουαρίου μαζί με τα υπόλοιπα περιοριστικά μέτρα. Οι κυνηγοί εκφράζουν μένους, ειδικά απέναντι στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για την απόφαση αυτή, αλλά και προς τον Πρωθυπουργό, καθώς σύμφωνα με τον Ταμεία της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Υπήρου, Μπάμπη Μπρέχα, δεν επέτρεψε σε βουλευτή να φέρει το θέμα προς συζήτηση στη Βουλή. Μάλιστα, οι κυνηγητικές οργανώσεις έχουν αρχίσει την συζήτηση ακόμη και για την επαναλειτουργία του κόμματος Ελλήνων Κυνηγών, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μπρέχας χαρακτήρισε άδικη την απόφαση αυτή και απαξιωτική για το σύνολο της κυνηγητικής οικογένειας. Επιμένουμε διότι θεωρούμε ότι είναι μια άδικη συμπεριφορά της πολιτείας έναντι της κυνηγητικής δραστηριότητας. Η αγανάκτηση και οργή των κυνηγών δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. Το κυνήγι είναι μια αθλητική δραστηριότητα όπως αυτή προβλέπεται και ορίζεται από τον δασικό κώδικα. Ενώ άλλες παρεμφερεί αθλητικές δραστηριότητες επιτρέπονται, δυστυχώς το κυνήγι δεν επιτρέπεται. Είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να γίνει κατά μόνας. Η δικαιολογία ότι θα βρεθούν ομάδες μαζί κτλ. Δεν ισχύει, γιατί δεν μπορούμε εκ των προτέρων να χαρακτηρίζουμε κάποιον ένοχο. Οι κυνηγοί είναι μέρος της οικογένειας, της κοινωνίας μας, αντιλαμβάνονται, έχουν πλήρη επίγνωση του προβλήματος του οποίου υπάρχει. Δεν θα έβαζαν ποτέ ούτε τον εαυτό τους, ούτε την υπόλοιπη κοινωνία σε κίνδυνο. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνεται όπως και οι άλλες δραστηριότητες γίνονται, με τους όρους που προβλέπονται για τον COVID και τίποτε περισσότερο. Δυστυχώς όμως δεν είναι θέμα επιχειρημάτων, δεν είναι θέμα αποδεικτικών στοιχείων, δεν είναι θέμα ορθού και σωστού. Για άλλη μια φορά στην πατρίδα μας, ενώ η ρυθμιστική
του κυνηγίου δεν έχει αρθεί, απαγορεύεται η μετακίνηση. Ένα οξύμορο σχήμα το οποίο πιστεύω ότι μόνο εμείς στην Ελλάδα θα είχαμε δυνατότητα να το φτιάξουμε, το δημιουργήσουμε και να μην μπορούμε τελικά να το υλοποιήσουμε. Πρόκειται για μια ιδεολειπτική απόφαση του κυρίου Χαρδαλιά, ο οποίος εκδηλώνει την αντικυνηγητικό μένος στις κυνηγητικές οργανώσεις και ιδιαίτερα στους κυνηγούς. Και αυτό φαίνεται και από την απάντηση την οποία έδωσε στη Βουλή, ότι δεν μπορεί να ελευθερώσει το κυνήγι, επειδή το 70% των κυνηγών βρίσκονται στην Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι έτσι, είναι ένα ψέμα αυτό το οποίο επικαλέστηκε ο κύριος Υπουργός, ούτε το 30% των Ελλήνων κυνηγών δεν βρίσκονται στη Μακεδονία. Επίσης είπε ότι εκ των προτέρων θα είναι παράνομοι, θα μαζεύονται σε καλύβες και θα πίνουνε. Είναι τουλάχιστον προσβλητικό μια τέτοια συμπεριφορά από έναν υπουργό να το λέει στη Βουλή για μια κοινωνική τάξη 170.000 ανθρώπων, για μια κοινωνία η οποία προσφέρει στην εθνική οικονομία πάνω από 1,5 δις, για μια κοινωνική ομάδα η οποία έχει πάνω από 15.000 εργαζομένους στους κύκλους της ώστε να διεκπεριωθεί, και είναι μια κοινωνική ομάδα που σε τελική ανάλυση μπορεί και ψηφίζει και θα σκεφτεί πολύ καλά και θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, ακόμη όχι μόνο εξαιτίας του κυρίου Χαρδαλιά, αλλά και εξαιτίας της αρνητικής στάσης του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος αφαίρεσε ακόμη και το δικαίωμα σε βουλευτή του να φέρει το θέμα προς συζήτηση. Του αφαίρεσε το δικαίωμα. Αυτό εμάς μας δείχνει μια συμπεριφορά ρατσιστική εναντίον της κοινωνικής μας ομάδας, και δεν σας κρύβω ότι γίνονται συζητήσεις και διεργασίες ώστε να επαναλειτουργήσει το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών. Την ίδια ώρα, αυτό που προκαλεί προβληματισμό από την απαγόρευση του κυνηγιού έχει να κάνει και με τους μεγάλους πληθυσμούς των αγριόχειρων, οι οποίοι καταστρέφουν καλλιέργειες και στην περιοχή της Ηπείρου. Οι κυνηγοί είναι αγανακτισμένοι, σας είπα και πριν, είναι άδικο το μέτρο αυτό εναντίον των κυνηγών, και τη στιγμή που το κυνήγι δεν υφίσταται, η πολιτική προστασία, η γραμματεία αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας, ζητάει τη βοήθεια των κυνηγών ακριβώς γι' αυτό, για να απομακρύνει τα αγριογούρουνα από κατοικημένες περιοχές. Πραγματικά το πρόβλημα είναι τεράστιο. Πάντα οι κυνηγοί καλούνται σε τέτοιες περιπτώσεις όπως η λύσα, όπως η νόσο των πτηνών, όπως η αφρικανική πανόλη να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Και δυστυχώς όμως, όταν χρειάζονται αυτοί να έχουν τη δραστηριότητά τους με νόμιμο τρόπο και με ορθό τρόπο, η πολιτεία δεν τους ακούει. Όντως υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με τα αγριογούρουνα, και θα φανεί και την άνοιξη που οι πληθυσμοί θα είναι τεράστιοι και θα καλεστεί η πολιτεία να λύσει το θέμα αυτό αποζημιώνοντας τους αγρότες. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Βροχές και καταιγίδες.